συμπολίτες μας και συνέλληνές μας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε και οι δύο σε αυτή την εκπομπή ενώπιον του ελληνικού λαού. Και είμαστε και οι δύο, διότι εγώ αρνιόμουν κατηγορηματικά να ξεκινήσω την εκπομπή πάλι εγώ. Οπότε ξεκινάμε και παρόλα αυτά, από ό,τι βλέπω απέναντι, ο καναλάρχης βαζεμένο προς τα μπρος, ας το πούμε. Έτσι το οποίο δεν είναι ούτε ισοτιμία ούτε ισονομία ανάμεσα σε δύο ενήλικες πολίτες, όπως είμαστε και οι δύο, οι οποίοι αγωνιζόμαστε μαζί, ταυτόχρονα, ισοδύναμα και στην πραγματικότητα η μία καλύπτει την πλάτη της άλλης. Να ορίστε, μας έβαλε κανονικά. Ναι. Λοιπόν, έτσι είναι πάρα πολύ ωραία. Είμαι η Τάνια Μαρία Γεριτσίδου, Ελληνίδα πολίτης, ψυχοπαιδαγωγός στο επάγγελμα και εκδότης ενός πολύ μικρού εκδοτικού οίκου. Έχω βαρεθεί να σ' ακούω να το λες αυτό, ενός πολύ μικρού. Βασικά, γιατί είναι πολύ ένας μικρός εκδοτικός οίκος, ο οποίος έχει μποϊκοταριστεί σε σημείο που να λένε ότι αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί. Δηλαδή, πελάτες που πάνε γυρεύονται στα δικά μας τα συγκεκριμένα εγχειρίδια ή τα βιβλία, τα λογοτεχνικά τα οποία υπάρχουν, σε μεγάλα βιβλιοπωλεία, όπως είναι ο Ιαννός, ο Παπασωτηρίου και ποιο είναι το άλλο το μεγάλο που είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο Λευτερουδάκης, να λένε ότι εμείς έχουμε κλείσει. Λοιπόν, γι' αυτό λέει πολύ μικρός. Εγώ σας λέω ανύπαρκτος αυτή τη στιγμή. Αυτό ήταν το πρόβλημα, εντάξει. Το πολύ μικρό. Λοιπόν. Λοιπόν, και εγώ είμαι η άλλη Ελληνίδα πολίτης, η Όλγα Γεριτσίδου, εκπαιδευτική ψυχολόγος. Και σήμερα συνεχίζουμε βασικά αυτή τη σειρά των εκπομπών, η οποία θα μας οδηγήσει, οργανώνει βασικά το σύνολο του ελληνικού λαού όσον αφορά τη στάση την οποία θα πρέπει να έχει, τις ενέργειες τις οποίες θα πρέπει να κάνει, για να μπορέσουμε να έρθουμε στον κοινό μας, να επιτύχουμε τον κοινό μας στόχο, ο οποίος είναι η ανατροπή αυτού του καθεστώτος, το οποίο είναι παράνομο. Παρακαλώ, καναλάρχη, την αφήσατε. Βλέπουμε λοιπόν μαζί ότι για ποιο λόγο ότι όχι μόνο το καθεστώς αλλά και η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι παράνομη μαζί με την Βουλή, διότι οι εκλογές ήταν νοθευμένες σε πολλαπλά επίπεδα. Αυτό όμως το οποίο φαίνεται δια γυμνού οφθαλμού και μέσα από τα κρατικά έγγραφα τα οποία υπάρχουν και τα στοιχεία της στατιστικής και του Υπουργείου Εσωτερικών είναι ότι το εκλογικό σώμα, δηλαδή ο αριθμός των Ελλήνων εκλογέων, ήταν περισσότερος από το σύνολο του ελληνικού λαού που ζει αυτή τη στιγμή, συμπεριλαμβανομένων και όλων των κατηγοριών που δεν δικαιούνται να ψηφίσουν, διότι δεν έχουν την κατάλληλη ηλικία ή την κατάλληλη ψυχική και πνευματική υγεία, ή διότι έχουν στερηθεί πολιτικά δικαιώματα ή δεν βρίσκονται καν και στην επικράτεια. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο συνειδητοποιούμε όλοι, είναι ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν επάνω μας άτομα τα οποία με μεγάλη κοροϊδία του ελληνικού λαού βρίσκονται στις θέσεις που δεν τους ανήκουν και στην πραγματικότητα σκοτώνουν συστηματικά και βάσει σχεδίου τον ελληνικό λαό και τη χώρα μας βέβαια. Αυτό λοιπόν το οποίο όλοι σε κάθε συζήτηση βγαίνει ότι να δούμε πώς θα απαλλαγούμε από αυτούς, να δούμε πώς θα τους καθαρίσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε αυτούς, πώς θα ξεπλέξουμε και όλα αυτά, όλη αυτή την γκάμα την οποία ακούσαν, περπατήσεις στο δρόμο και πιάσεις μια απλή κουβέντα με τον οποιοδήποτε άγνωστο συμπολίτη, ο οποίος πλήττεται και μιλάμε για το 95% του ελληνικού λαού, θα ακούσεις ακριβώς αυτό το θέμα. Και φαίνεται ότι αυτό το θέμα πραγματικά έχει αρχίσει και ανησυχεί, διότι πέρα από τη φήμωση η οποία έχει προσπαθήσει να γίνει στην επίσημη κίνηση την οποία κάναμε εμείς βάσει αυτών των στοιχείων και άλλων που μπορείτε να τους διαβάσετε στη μήνυση η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας, αλλά νομίζω ότι την έχει και ο καναλάρχης ή και αν δεν την έχει, την έχουμε. Λοιπόν, θα τη στείλουμε και θα τη βάλετε στο αρχείο στα αρχεία που έχετε εκεί πέρα για την εκπομπή σας, για το κανάλι σας, ούτως ώστε ο κόσμος να βλέπει αυτή την μήνυση για εσχάτη προδοσία της Βουλής και της παρούσας κυβέρνησης, διότι στην πραγματικότητα έχουν αποδεχθεί νοθευμένα αποτελέσματα και συνεχίζουν να νέμονται αξιώματα τα οποία δεν τους ανήκουν. Ακριβώς. Αυτή λοιπόν τη μήνυση, η οποία
από ό,τι κατά τη δική μου αντίληψη, έχω βέβαια να πάω να κοιτάξω πού βρίσκεται εδώ και 1,5 μήνα, είναι ακόμη στο στάδιο της προανάκρισης, μετά από μισό χρόνο. Και βάλε. Ναι, ένα χρόνο την έχουμε καταθέσει, μισό χρόνο πήγε στον εισαγγελέα ανακριτή και εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζαμε μέχρι 1-1,5 μήνα, εξεταζόταν. Το τι εξεταζόταν θα το πούμε στη συνέχεια, όχι σήμερα όμως. Λοιπόν, αλλά ακριβώς επειδή η αφίσα αυτή έχει αρχίσει και κυκλοφορεί από συμπολίτες, συμπολίτες τους οποίους ζήτησα εγώ να την τυπώσουν ο καθένας μόνος του και με τα κυκλώματα τα οποία έχει τους γνωστούς του, δηλαδή τα οικογενειακά, τα φιλικά κτλ. Και να την τυχοκολλήσει κάπου σε κεντρικά σημεία στις περιοχές που βρίσκεται. Πήρα και με ενημέρωσαν και μου στείλαν και φωτογραφίες από ανερτημένες αφίσες. Με ενημέρωσαν οι ίδιοι συμπολίτες και άλλοι ότι σε πόσο διάστημα, Τάνια, εξαφανιζόταν αυτές οι αφίσες. 12 ώρες το πολύ. Το πολύ μέσα σε 12 ώρες από τα κεντρικά σημεία προαστίων όπως είναι το Εγάλε, όπως είναι το Μαρούσι, όπως είναι το Ηράκλειο, όπως είναι το κέντρο της Αθήνας σε διάφορες περιοχές, όπως είναι νότια προάστια Πετρούπολη, Ηλιούπολη κτλ. Εξαφανίστηκαν άμεσα ή μέσα σε 12 ώρες. Εκτός από αυτό όμως, δέχτηκαν... Δεν τυχοκολλήθηκαν από πάνω, τις πήρανε. Τις εξαφάνισαν. δεν κόλλησαν άλλα από πάνω. Σε ορισμένες μου είπαν ότι γύρω-γύρω υπήρχαν και πλαίσια από άλλες αφίσες, όπως έγινε στην εφορία του Νέου Ηρακλείου, αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν με ενδιαφέρει τώρα να κάνω αναφορά. Mm-hmm. Λοιπόν, η συνύπαρξη δεν είναι κακό. Η εξαφάνιση βέβαια είναι η φήμωση. Και επίσης, εχθές δέχτηκα και ένα τηλεφώνημα από το κανάλι Κόντρα, από τον δημοσιογράφο κύριο Διαβάτη, τον συμπολίτη τον κύριο Διαβάτη, ο οποίος μου ζήτησε να παραστώ σήμερα σε μία εκπομπή στις 12 η ώρα για να δειχθεί αύριο για το θέμα, να εξηγήσω τι έχει γίνει με αυτό το θέμα της νοθείας των αποτελεσμάτων και των εκλογών. Βεβαίως του είπα ότι καλόν είναι να περιμένουμε να πάω από εβδομάδα στα δικαστήρια που θα πάω ούτως ή άλλως και οι άλλες υποθέσεις για να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται και από εκεί και πέρα θα εμφανιστώ για να μην πω ότι ακόμη αν έχει αρχαιοθετηθεί, να πω ότι ακόμη την έχει ο ανακριτής, διότι αν έχει αρχαιοθετηθεί, εκεί θα γίνουν άλλες ενέργειες που θα πρέπει ακριβώς να ενημερώσουμε τι θα κάνουμε. Ή αν αυτή τη στιγμή ακόμη είναι στην προανάκριση κτλ. Θα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, τι καταλαβαίνουμε. Ότι από αυτά που σας λέω εγώ, και τώρα μετά θα πούμε και πώς συνδέονται και με άλλα πράγματα τα οποία υπάρχουν σε σχέση με αυτό που είχαμε πει στην περασμένη μας εκλογή. Στην περασμένη μας εκπομπή. Το είπα αυτό γιατί στο μυαλό μου είχα το θέμα των εκλογών. Η επόμενη πρόταση που ήθελα να πω ήταν ότι στην πραγματικότητα αυτή η κυβέρνηση έχει εξοφλήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι σαφές ότι δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα και παραπέει βασικά προσπαθώντας από τη μια μεριά να δείξει ότι είναι ισχυρή και ότι δεν ακούει κανένα και από την άλλη κάνοντας διάφορες πιρουέτες και διάφορα επικοινωνιακά κόλπα. Όμως, δεν θα σταθώ στο τι κάνουν αυτοί οι συγκεκριμένοι κυβερνητικοί, οι οποίοι είναι προγραμμένοι και από τους ίδιους συνεργάτες τους και θα με θυμηθείτε για ποιο λόγο. Ένα μεγάλο ποσοστό από την τρέχουσα Βουλή και ένα μεγάλο ποσοστό της παρούσας κυβέρνησης είναι σίγουρο ότι θα δοθεί στο λαό. Από αυτούς οι οποίοι πραγματικά τους έβαλαν εκεί για να κάνουν την άσχημη δουλειά τους. Και όταν λέμε θα δοθεί στο λαό, δηλαδή θα δείξουν ότι τους έχουν πιάσει, τους έχουν τσακώσει, θα τους δικάσουν, θα τους δώσουν την εσχάτη των ποινών κλπ. Αυτό τώρα το τι θα τους κάνουν ακριβώς θα εξαρτηθεί από το τι θα απαιτήσει με τα δικά τους τα σχέδια. Mm-hmm. Ένα ενδεικτικό ποσοστό από αυτούς θα δοθεί στο λαό για να μπορέσουμε να παραμυθιαστούμε και πάλι. Δηλαδή, όπως είχε γίνει το 89 με τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κουτσόγιοργα, τον Τσοβόλα και τον Κοσκοτά, κάτι αντίστοιχο σε μεγαλύτερη, πώς το λένε, με μεγαλύτερα πληθυσμό κατηγορουμένων, είναι σίγουρο ότι σχεδιάζουν να κάνουν και τώρα, αλλά το τι θα επιβάλλουν, αυτό θα εξαρτηθεί από το τι θα θελήσει να κάνει ο λαός. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτό το οποίο
Για να δούμε, Τάνια, πώς το καταλαβαίνουμε αυτό από τα επικοινωνιακά, πώς το λένε, από τα επικοινωνιακά μηνύματα τα οποία μας έρχονται και πού εστιάζουμε. Σαφέστατα δεν κοιτάζουμε τους κυβερνητικούς. Όχι, κοιτάζουμε και τους κυβερνητικούς. Αλλά σε πρώτη φάση έχουμε ορισμένα πράγματα τα οποία μας δείχνουν ότι τουλάχιστον το παίζουν μια στο καρφί και μια στο πέταλο, ώστε να δούνε ποιος μπορεί να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση και ποιος δεν μπορεί. Και σαφέστατα πώς θα μπορέσουν να διασώσουν τους θεσμούς και τις καταστάσεις που οι ίδιοι έχουν φτιάξει και μορφώσει υπέρ αυτών για να έχουν το κοντρόλ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα σαφέστατα. Για ποιους μιλάμε τώρα, μιλάμε για τους κυβερνητικούς που είναι στην Ελλάδα ή μιλάμε για αυτούς οι οποίοι... Θα πρέπει να το διαχωρίσουμε γιατί και εγώ μπερδεύτηκα. Α, συγγνώμη. Τέλος πάντων, εννοώ δηλαδή για να διατηρηθεί το θεσμικό καθεστώς όπως είναι τώρα, που ουσιαστικά είναι ένα είδος στιγνής ολιγαρχίας εντός της Ελλάδος, αλλά επίσης και στιγνής ολιγαρχίας και στην Ευρώπη με το στυλ που γίνεται διακυβέρνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι απλώς ολιγαρχία. Μιλάμε για μια άκρα φασιστική κατάσταση η οποία υπάρχει και η οποία στην πραγματικότητα και επί της ουσίας ξυλώνει ό,τι υπήρχε στα ανθρώπινα δικαιώματα και στον κοινωνικό χάρτη που είχε στηθεί επιφανειακά, αν μη τι άλλο. Επί της ουσίας όμως, τώρα πάει και ξυλώνει ό,τι υπάρχει από κάτω για να μπορέσει σε κάποια φάση να μην υπάρχει αντικείμενο. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν γίνομαι κι εγώ κατανοητή, αλλά θα το πούμε στη συνέχεια τι εννοούμε. Εν πάση περιπτώσει, πώς φαίνεται ότι προσπαθούν να δείξουν ότι σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Πριν πάμε στα παραδείγματα, εγώ θέλω να πω αυτό το οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε και βγάζω τα γυαλιά μου γιατί αποσυγχρονίζομαι βλέποντας τον εαυτό μου απέναντι, οπότε τώρα δεν το βλέπω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε είναι τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία και αυτή παραπέει, όπως είναι γνωστό. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντιφατικά μηνύματα. Από τη μία μεριά έχουμε τον Μπαρόζο, ο οποίος πραγματικά να λέει πράγματα τα οποία είναι υπέρ της κατάστασης η οποία υπάρχει αυτή στην Ελλάδα και υπέρ των πολιτικών που ασκούνται και να ενισχύει και να επιβάλλει βασικά αυτά τα οποία γίνονται σύμφωνα και με τα λεγόμενα των εδώ κυβερνητικών και από την άλλη μεριά, τι βλέπουμε Τάνια, από την άλλη μεριά δεν μπορώ να σου πω. Βλέπουμε άλλους αξιωματούχους. Έχω αφαιρεθεί και από το chat εδώ πέρα. Ήμουν έτοιμη να γράψω. Τι λέει το chat? Είναι για το επόμενο μας θέμα. Για ποιο θέμα? Για τον ΟΑΕ. Θα μιλήσουμε για τον ΟΑΕ. Ο ΟΑΕ είναι βασικά πώς θα έρθει η ανατροπή. Μας λέει ένα δύο Νίκα εδώ πέρα. Αν είναι αλήθεια ότι τα αποθεματικά του ΟΑΕ ανέρχονται σε 500 εκατομμύρια ενώ έπρεπε να είναι 48 δις. Θα του έλεγα, θα απαντήσουμε σε λίγο. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι γιατί ρωτάς από εμένα να σου πω πώς είναι τα αποθεματικά του ΟΑΕ, τη στιγμή που εγώ έχω ρωτήσει επίσημα τον ΟΑΕ να μου το απαντήσει. Εάν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να μιλήσει γι' αυτό, θα πρέπει να είναι με πολύ επίσημα στοιχεία. Από εκεί και πέρα, εικάζουμε. Είναι όλοι σαφές, μας. Εικάζουμε όλοι μας. Γι' αυτό λοιπόν και ζητήσαμε πριν προχωρήσουμε και πριν προχωρήσει και ο ΟΑΕ οπουδήποτε, πέρα από τα επικοινωνιακά κόλπα τα οποία λένε, αυτό το. Καναλάρχη, σε παρακαλώ, με αποσυγχρονίζει. Είναι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Πώς το λένε, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Με αποσυγχρονίζουν πολύ που μιλάνε στο διπλανό δωμάτιο τόσο δυνατά. Αν είναι λίγο να μιλήσουμε πιο σιγά, γιατί δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Σήμερα ήρθαμε και αργοπορημένοι, τρέχαμε και όλα αυτά τα πράγματα λίγο μας έχουν. Μας λέει ένα γενικός καλησπέρα από το chat. Καλησπέρα σε όλους. Αυτό μας βοηθάει λίγο να έρθουμε να βρούμε τα ίσα μας. Λοιπόν, είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέμε. Ότι ακούγονται πάρα πολλά και αυτό είναι το βασικό που ήθελα να πω. Πώς θα φτάσουμε στην ανατροπή όταν δεν ξέρουμε την πραγματική κατάσταση? Ακριβώς επειδή ουδέποτε δεν μάθαμε την πραγματική κατάσταση, δεν μπορέσαμε, μας απεκρύβει δηλαδή, και μας συνήθισαν και να μην την ζητάμε, αλλά να την περιμένουμε, μας σημαίνει, αν μας δινότανε κιόλας, μας συνήθισαν βασικά να μην ζητάμε να εξετάσουμε τους κανόνες με τους οποίους στην πραγματικότητα ορίζονται όλα τα πράγματα μέσα στην κοινωνία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και επίσης και διεθνώς.
Στην προκειμένη λοιπόν την περίπτωση υπάρχουν πάρα πολλές επικοινωνιακές, αντιφατικές ειδήσεις, και λέω επικοινωνιακές ειδήσεις, διότι στην πραγματικότητα δεν είναι ουσιαστικές ειδήσεις, ούτε είναι γεγονότα. Αλλά είναι απλώς ρουκέτες οι οποίες πέφτουν δεξιά και αριστερά. Και πολλές φορές είναι και ψέματα. Και είναι ψέματα, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Και θα δούμε ποιο είναι το μεγάλο το ψέμα, γιατί πιαστήκαμε σήμερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απαραίτητο. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει είναι ότι αποπροσανατολιζόμαστε από το να εστιάσουμε στο πραγματικό θέμα, στο πραγματικό, τα δεδομένα τα οποία έχουμε και με αυτά να ελέγξουμε το τι γίνεται. Μιλάς και λες πόσα είναι τα αποθεματικά του ΟΑΕ. Βασικά, αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι αυτό το οποίο έχει αναφερθεί, αναφέρεται επίσημα, αλλά θέλουμε να το δούμε. Θέλουμε να έχουμε υπογραφές κάτω, θέλουμε να έχουμε τα ονόματα αυτών που το έκαναν ή αυτών που δηλώνουν. Διότι διαβάζουμε στις ειδήσεις, διαβάζουμε δεξιά και αριστερά, ότι από τα ταμεία, από τον ΟΑΕ, από το ΙΚΑ κτλ. Πήρανε το 97 και το 98, ο Σιμίτης και η παρέα του, χρήματα και βασικά δάνεισαν το ελληνικό κράτος, το οποίο ονομάστηκε αυτοεπένδυση. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το δούμε, διότι αν έγινε αυτό το πράγμα, στην πραγματικότητα εδώ έχουμε μία υπεξαίρεση των δικών μας περιουσιακών στοιχείων, που δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο, λέγεται το 80 και εμείς το είπαμε προηγουμένως, γιατί σε προηγούμενες εκπομπές, γιατί και εμείς το βρήκαμε να λέγεται σε πολλά δημοσιεύματα. Και γι' αυτό ζητήσαμε από τον ΟΑΕ ότι αμφισβητούμε βασικά όλα αυτά τα οποία μας λέει, αν δεν δούμε τα πραγματικά του στοιχεία. Είδαμε λοιπόν και σας είχαμε πει ότι κυκλοφορεί, ότι το 80% των κεφαλαίων των ταμείων τα πήρανε με αυτόν τον τρόπο και τα εξανέμισαν. Τα φάγανε δηλαδή με διάφορους τρόπους, με οποιασδήποτε δικαιολογίες. Αυτό λοιπόν το οποίο θα πρέπει να ξέρουμε είναι πόσα πραγματικά ήταν τα κεφάλαια και πόσα θα έπρεπε να είναι τα κεφάλαια του ΟΑΕ. Μία απλή, δηλαδή απλά να καθίσουμε και να σκεφτούμε. Και στέκομαι σε αυτό, διότι θα έρθω μετά άμεσα στο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Για να έρθει η ανατροπή, θα πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε αυτό το πράγμα για να καταλάβουμε τι γίνεται και σε τι επίπεδο και να καταλάβουμε πώς και με ποιον τρόπο θα μπορέσει αυτό να θεραπευτεί άμεσα. Ο ΟΑΕ και ο κάθε ΟΑΕ και το κάθε ταμείο, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας κουμπαράς στον οποίο ο κάθε εργαζόμενος, μιλάμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί στο ΙΚΑ δεν είναι μόνο από τον εργαζόμενο, αλλά είναι και από τον εργοδότη και είναι και από το κράτος ένα μέρος. Αλλά στον ΟΑΕ, ο κάθε εργαζόμενος, μόνος του, χωρίς καμία άλλη βοήθεια, επιχορήγηση ή οτιδήποτε, βάζει στην άκρη αναγκαστικά το και ένα κομμάτι από τα εισοδήματά του ή έτσι όπως έχει καταντήσει βάζει από το υστέρημά του ή δεν έχει να δώσει, εν πάση περιπτώσει, βάζει στην άκρη, ας πούμε ότι είχε, βάζει στην άκρη ένα κομμάτι σε έναν κουμπαρά, ο οποίος όμως δεν είναι απλός κουμπαράς, αλλά είναι σαν ένα απλό προζύμι το οποίο με τα χρόνια που εργάζεται αυτός και χρηματοδοτεί και γεμίζει τον κουμπαρά, με τον τρόπο με τον οποίο επενδύονται τα χρήματα αυτά, αυτά τα χρήματα θα πολλαπλασιαστούν, ούτως ώστε όταν βγει στη σύνταξη, αυτό το απόθεμα που έχει στην άκρη, να του δώσει τη δυνατότητα να ζει τη ζωή του ακριβώς όπως ζούσε όταν εργαζόταν, τουλάχιστον. Αν λάβουμε λοιπόν υπόψη από την ίδρυση των ταμείων τα άτομα τα οποία έχουν το σύνολο των εργαζομένων, των ελευθέρων επαγγελματιών, βιοτεχνών κτλ. Ή όποιον άλλον υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον ΟΑΕ, που βάζανε στον κοινό κουμπαρά, δηλαδή που ο κοινός κουμπαράς αποτελείται από τον ατομικό κουμπαρά του καθενός που ήταν δικός του, κατά δικός του, ο οποίος όμως είχε το εξής θέμα, ότι υπήρχαν περιπτώσεις που τα έχανε στα λεπτά του κουμπαρά και δεν τα διεκδικούσες. Γιατί? Το πρώτο ήταν να πεθάνεις. Εάν πέθανες δεν τα έπαιρνες. Λοιπόν, βεβαίως θα μου πείτε, μπορεί να τα παίρναν τα εξαρτώμενα μέλη σου. Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι είχε συμπληρώσει τα, πώς το λένε, τα συντάξιμα χρόνια. Δηλαδή, αν έδινες 10, 15, 20 χρόνια και πέθαινες, δεν θα έπαιρνες σύνταξη. Κανένας. Ή πάθαινες κάτι άλλο, το οποίο στην πραγματικότητα δεν μπορούσες να εργαστείς
Και δεν δικαιολογεί το σύνταξη αναπηρίας ή οτιδήποτε και έχανες τη σύνταξή σου. Ένα μεγάλο λοιπόν ποσοστό και επίσης και αυτοί που παίρναν τις συντάξεις τους, πόσα χρόνια έχουν ζήσει. Θα πρέπει να δούμε το μέσο όρο ζωής, ο οποίος υπήρχε στις προηγούμενες δεκαετίες. Και να δούμε ότι όταν βγαίνεις στα 35 χρόνια, θα ζήσεις άλλα 35 για να εξαντλήσεις αυτά τα οποία είχες αποταμιεύσει. Δηλαδή, ο μέσος όρος ζωής, αν βγεις τα 35 χρόνια, ας πάρουμε γύρω στα 60, 65, αλλά εγώ σας λέω στα 60. Για να μπορέσει να εξαντλήσει ο καθένας, ο οποίος εργαζόμενος, τα αποθεματικά του, τα δικά του, χωρίς επενδύσεις, χωρίς οτιδήποτε, θα έπρεπε να έχει άλλα 35 χρόνια εργασίας, σύνταξης. Δηλαδή ζωής, το οποίο σημαίνει από τα 65 θα φτάνει στα 100. Από ό,τι ξέρω, μέσος όρος ζωής στην Ελλάδα ποτέ δεν ήταν 100 χρόνια. Ούτε 90 δεν είναι. Άρα λοιπόν, ένα μεγάλο ποσοστό από τους κουμπαράδες του κάθε ενός εργαζόμενου, δηλαδή τα περιουσιακά του στοιχεία τα οποία τα είχε αφήσει στον ΟΕ, έχουν δημιουργήσει αποθεματικά. Χωρίς να βάλουμε τις επενδύσεις οι οποίες θα έπρεπε να γίνουν σε ακίνητα και σε αξίες οι οποίες δεν υπήρχε περίπτωση να χαθούν. Δηλαδή να πέσουν, να εξευτελιστούν ή να μειωθεί πραγματικά η δυνατότητα των χρημάτων. Άρα λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, αν βάλουμε τις δεκαετίες, τα εκατομμύρια των εργαζομένων που πέρασαν και τα λεπτά που έμειναν, λογικά αυτά τα ταμεία θα πρέπει να έχουν ένα τεράστιο κεφάλαιο. Χωρίς να κάνουν τίποτα από επενδύσεις, πέρα από την απλή λογική, δηλαδή απλώς να έχουν ακίνητα. Άρα, χωρίς να βάλουμε και χωρίς να βάλουμε το γεγονός ότι η περίθαλψη την οποία πάντα έδινε ΤΕΒΕ, ΟΑΕ κτλ. Ήταν μια περίθαλψη της πλάκας. Διότι πήγαινε στους γιατρούς και το κόστος το οποίο σου δικαιολογούσε βασικά ήταν ελάχιστο σε σχέση με αυτό το οποίο πραγματικά υπήρχε στα νοσοκομεία και στην αγορά. Άρα έπρεπε να βάλεις πάντα από την τσέπη σου. Θέλουμε να πούμε δηλαδή ότι δεν έκανε έξοδα τα οποία πραγματικά να δικαιολογούνε, ούτε έδινε τέτοιες συντάξεις. Συντάξεις του ΤΕΒΕ ήταν πάντα συντάξεις του ΤΕΒΕ. Οι καλύτερες συντάξεις, από ό,τι θυμάμαι εγώ ας το πούμε, σαν παιδί δημοσίων υπαλλήλων, θεωρούντο ότι ήταν πέρα από τους δικαστικούς, που δεν τους έπιανε κανένας βεβαίως, για ευνόητους λόγους, μετά ήταν η στρατιωτική και η τραπεζική, δεν ξέρω, η τραπεζική βασικά, ποιοι ήταν οι τραπεζικοί, μετά ερχόταν οι δημόσιοι υπάλληλοι, μετά ερχόταν το ΙΚΑ και τελευταία και καταεδρωμένα ερχόταν το ΤΕΒΕ. Από ό,τι θυμάμαι, σε γενικές αυτό που μεταφέρω αυτή τη στιγμή, είμαι ο μέσος πολίτης και μεταφέρω το τι πραγματικά υπήρχε και ήταν η κοινή άποψη και η κοινή γνώμη του μέσου Έλληνα πολίτη. Λέει, άρα λοιπόν, από ναι, το chat, ο DIM 2013, είναι καλό να ξεκινήσει κάποια στιγμή να απογαλακτίζεται ο κόσμος από την TV και radio και να μην ακούμε από πουθενά ειδήσεις. Ελέγχουν τον λαό μέσω της επιβεβλημένης δυστυχίας και τον κρατάνε σε καταστολή. Αντί στις δύσκολες συνθήκες, ο επιχειρηματικός κόσμος, εδώ θα πρέπει να μας ορίσει τι εννοείς, κατεβάζει ιδέες και να ψάχνει τρόπους να αυξήσει το εισόδημά του μέσω εξαγωγών, κάθεται αποχαυνομένος και παρακολουθεί τις εξελίξεις που τον προσπερνάνε και νιώθει αδύναμος να κάνει οτιδήποτε. Τον έχουν πείσει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κατά ένα μεγάλο μέρος συμφωνώ. Τώρα για το θέμα των εξαγωγών, εάν πιαστώ από εκεί, θα φύγουμε εντελώς. Και ήδη έχω πλατιάσει πολύ για αυτά τα οποία πραγματικά θέλουμε να πούμε. Και τώρα. Δύο λεπτά. Όμως ήταν σημαντικό αυτό, το οποίο θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε. Ποια θα πρέπει να δούμε, πέρα από αυτό που θα μας πούν ποια είναι η περιουσία των ταμείων, θα πρέπει να ελεγχθεί πού στηρίζεται αυτός ο αριθμός που θα μας δείξουν. Δηλαδή μπορεί να μας πούν ότι είναι 500 εκατομμύρια, 500 δις. Θα πρέπει να δούμε βγαίνουν πραγματικά οι αριθμοί, λαμβάνοντας υπόψη με το σύνολο των ασφαλισμένων που έχουν περάσει από την ίδρυση των ταμείων, με αυτά τα οποία δώσανε και με αυτά τα οποία πήρανε, συν τα πρόστιμα, συν τα ληξιπρόθεσμα, συν τις κατασχέσεις, συν οτιδήποτε άλλο έχουν κάνει. Αυτό λοιπόν είναι ένα μέρος. Άρα δεν μπορώ να απαντήσω εκεί. Αυτό το οποίο όμως μου λέει η λογική μου είναι ότι δεν δικαιολογείται να λένε ότι αυτή τη στιγμή οι συντάξεις
είναι άμεση συνάρτηση των εισφορών που πληρώνουν οι τρέχοντες εργαζόμενοι, οι τρέχοντες ενεργοί επαγγελματίες βασικά. Είναι σαφές ότι αν έχουμε φτάσει σε αυτό το στάδιο, αυτό σημαίνει ότι έχουν κλαπεί, έχει λαϊλατηθεί όλο το ταμείο και εδώ μιλάμε για μία ληστεία η οποία βασικά... Είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, είναι έγκλημα... λόγω του βεληνικούς. Είναι... Γιατί το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας ορίζεται με δύο τρόπους. Είτε από τη φύση του, που μπορεί ακόμα και σε έναν άνθρωπο, αν γίνει, να θεωρηθεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητος, έτσι λέει και ορίζει το πρωτόκολλο της Ρώμης, ή μπορεί να είναι μία πράξη η οποία να είναι και του κοινού ποινικού δικαίου, αλλά αν η εμβέλειά του είναι τέτοιου μαζικού επίπεδου που επηρεάζει πλέον ολόκληρους λαούς, εκεί πάμε ότι είναι και πάλι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Οπότε αν έχουμε τέτοια λαϊλάτηση που έχουμε, είναι ούτως ή άλλως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, διότι επισπεύδει και προκαλεί τον θάνατο των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων μαζικά. Δεν είναι μόνο αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητος. Και κυρίως, επίσης, μιλάμε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μιλάμε για κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Αλλά είναι και η στέρηση της αξιοπρεπούς διαβίωσης, όπως ορίζεται... Ο Νίκος έκανε εδώ πέρα και το λογαριασμό. Λέει, 2.700.000 συνταξιούχοι, επί 900 ευρώ μέση σύνταξη, δεν επί 14 900... συντάξεις το χρόνο, επί 15, το λέει σαν μέσο όρο, επί 15 χρόνια μέσος όρος ζωής, κάθε συνταξιούχου μετά την συνταξιοδότηση, ίσον 510 δις αποθεματικά. Πρέπει να υπάρχουν. Λοιπόν, και αυτά είναι πολύ λίγα που λες, βασικά. Το μήνυμο, είναι πάρα πολύ λίγα. Λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος όρος ζωής θα πρέπει να δούμε και ανάλογα με φύλο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μεγαλύτερο μέρος στις προηγούμενες δεκαετίες των εργαζομένων στον ΟΑΕ ήταν άντρες, οι οποίοι είχαν χαμηλότερο μέσο όρο ζωής κτλ. Κτλ. Λοιπόν, όμως αυτό που θέλω να σταθώ είναι το εξής. Και εδώ έρχεται το μεγάλο θέμα. Όπως αυτό, με μία απλή, δηλαδή απλώς, είναι απλώς αλλάζει η κατεύθυνση του τι ψάχνουμε και πώς σκεφτόμαστε. Έτσι. Δεν περιμένουμε να βγει κάποιος να μας πει τι υπάρχει, όπως παραδείγματος χάρη ο Βρούτσης, ο οποίος βγήκε στον Ενικό την περασμένη Δευτέρα, και θα σας πω γιατί έχουμε από εκεί πέρα πληροφόρηση για αυτό το θέμα. Υπήρχε συμπολίτης ο οποίος παρευρίσκεται και μας είπε τι ακριβώς έγινε. Και θα είχε ναι. Σήμερα, μου έχει στείλει ένα βιντεάκι, αλλά τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το παίξουμε και να μην φύγουμε δεξιά και αριστερά. Καταρχήν δεν το είδαμε, γιατί μας το έστειλε το μεσημέρι την ώρα που είχε σταματήσει η γεννήτρια. Στείλει γιατί είχε πει θα έγραφε και τα λοιπόν, συναισθήματά θα του και τα λοιπά. Θα πούμε τι μας τα είπε. Όμως, στην πραγματικότητα τι του είπε ο συγκεκριμένος ο Βρούτσης όταν του είπε για τον ΟΑΕ. Του είπε σε πρώτη φάση ότι αυτά τα... ή μάλλον πριν πάμε εκεί, άσε, γιατί εκεί θα τα πούμε διαφορετικά. Και πηδάμε από το ένα στο άλλο. Το βασικό το οποίο είναι, θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν είναι να μπορέσουν να διασώσουν την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που είχα πει πριν. Αυτό που είπες πριν. Γιατί όμως το κάνουν αυτό. Και από τι προσπαθούν να την διασώσουν. Ψάχνοντας σήμερα για να βρω, γιατί είχα ένα θέμα, να βρω ποια είναι η πραγματική τρόικα. Διότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πρωτόκολλά της κτλ, υπάρχει η έννοια τρόικα, η οποία δεν είναι αυτή η οποία έρχεται στην Ελλάδα. Έψαχνα λοιπόν να βρω ποια είναι η πραγματική τρόικα. Γιατί η τρόικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από ένα συγκεκριμένο υπουργό, ο οποίος λέει τι είναι, είναι τρία άτομα εν πάση περιπτώσει και αν θέλει είναι και η χώρα, είναι και εκπροσώπηση από το κράτος μέλος το οποίο προσφεύγει εκεί πέρα για να ζητήσει συγκεκριμένες υπηρεσίες. Αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η δική μας όμως η τρόικα, αυτή εδώ πέρα που ήρθε, αποτελείται από, ψάχνοντας και που δεν το βρήκα εύκολα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή The European Commission, την οποία εκπροσωπείται ή εκπροσωπείται το 11 που το βρήκα αυτό από τον Μπαρόζο το συγκεκριμένο, η οποία αποτελείται από 27 μέλη και
η δουλειά της είναι κάθε μέρα να παρακολουθεί, να εφαρμόζονται οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς ξοδεύονται τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασικά στην Ελλάδα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο και είναι το βασικότερο και το πιο μεγάλο που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη από τη σύστασή της. Από τη σύσταση της Τρόικας για την Ελλάδα. Το δεύτερο μέρος είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο όμως δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και σημασία, διότι αυτό το οποίο συνεισέφερε ήταν πάρα πολύ λίγο οικονομικά, οπότε το μόνο το οποίο, για το οποίο το έχουν είναι συμβουλευτικό. Τουλάχιστον έτσι λέει από την ώρα που συστάθηκε αυτή η Τρόικα. Και το τρίτο είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία στην πραγματικότητα αυτό το οποίο έχει κάνει είναι ήδη τόσο επισφαλής με όλες τους λάθος χειρισμούς που έχει κάνει, που είναι το τρίτο μέλος, το οποίο όχι μόνο δεν μπορεί να συμβουλέψει, αλλά στην πραγματικότητα κοιτάζει πώς θα σώσει τον εαυτό του. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το βασικό λοιπόν από όλη αυτή την τρόικα που έρχεται εδώ πέρα, όσο και να λένε το δούνο του και το δούνο του, τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά 2/3 ουσιαστικά. Παραπάνω. Βασικά, διότι αυτή είναι αυτή που εν τέλει, που δίνει τα περισσότερα χρήματα. Όταν λοιπόν λένε για δανειστές μας και δανειστές μας και δανειστές μας, δεν είναι ούτε άτομο ούτε τίποτα. Αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα μεγάλο ποσοστό, πέρα από το δούνου του το οποίο είμαστε κι εμείς, είναι συγκεκριμένες χώρες, και πάλι μιλάμε για ένα συμβούλιο χωρών όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, βασικά και αυτή, εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και γιατί από τη μια μεριά ο Μπαρόζο λέει τόσο ωραία πράγματα και χαϊδεύει τον Σαμαρά, έτσι όπως άκουσα, γιατί εγώ δεν το είδα, άκουσα από, πώς το λένε, από σχόλια διαφόρων δημοσιογράφων. Και από την άλλη μεριά βγαίνει άλλη μεριά και άλλη υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει ότι καταπατώνται τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα στην Ελλάδα. Διότι η υπηρεσία αυτή που βγαίνει και τα λέει αυτό ότι καταπατώνται, και το είπε τώρα δηλαδή, είναι ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Χώρια τι είναι από τον ΟΗΕ, λοιπόν, που υπάρχει, αλλά τέλος πάντων δεν το έχω δω. Ψάχνοντας λοιπόν ακριβώς στην Κομισιόν για να δω τι κάνει, βρήκα πέρα από τις ιδρυτικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά μπορούμε να δώσουμε τα link. Βάζω τώρα στο chat και το έχω δώσει και στον καναλάκι, θα το βάλει το και... Το δίνω για να τα ψάξετε και να τα δείτε, διότι βασικά αν τα δείτε θα καταλάβετε ότι όλα αυτά τα οποία μας λένε η κυβέρνηση στην πραγματικότητα είναι παράνομα και άκυρα μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από την Ελλάδα που είναι αντισυνταγματικά, είναι και με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ίδιας. Όχι τους παλιούς, πολύ πρόσφατα. Το 10 τον Οκτώβριο. Ακριβώς. Τον Οκτώβριο του 10 ψηφίστηκε, το έχω βάλει, είναι το πρώτο που έχω βάλει στο link σε PDF, το λεγόμενο Social Partner Involvement in European Economic Governance. Ουσιαστικά τι γίνεται, τι είναι αυτό, δεν ξέρω πώς το μεταφράζουν στα ελληνικά, γιατί δεν το βρήκα στα ελληνικά. Λοιπόν, το μεταφράζουν, ουσιαστικά τι είναι ότι έρχονται όλοι οι εταίροι, ένας εταίρος είναι και η Ελλάδα τέλος πάντων, και, λοιπόν, ναι. Get involved, πες το, να αναμειχθούν στην οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής και διακυβέρνηση της Ευρώπης, η οποία λέει, έχει 10 βασικούς στόχους. Άμα πάτε στη σελίδα 2, θα δείτε ότι έχει 10 βασικούς στόχους, εκ των οποίων από τα πιο σημαντικά... Πού στηρίζονται αυτοί οι στόχοι. Το πρώτο στα άρθρο ανθρώπινα δικαιώματα. Που λέει και λέει τις αναφορές των ιδρυτικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τους έχει μέσα. Ναι. Ποια είναι? A high level of employment, δηλαδή ένα υψηλό επίπεδο εργασίας, απασχόλησης. Ναι, λοιπόν. The guarantee of adequate social protection. Επίσης, εγγύηση τώρα, το 10 και το 2003... Κοινωνικού κράτους, δηλαδή... Όχι, την εγγύηση, βασικά, κοινωνικής προστασίας. Πάμε παρακάτω. The fight against social exclusion.
τον αγών, πώς το λένε, ότι μάχεσε βασικά τον κοινωνικό αποκλεισμό. Δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφήνει να αποκλειστεί κανείς και να περιθωριοποιηθεί. Και δεν μιλάει μόνο για τους μετανάστες. Όχι, όχι, μιλάει για όλους. Δηλαδή, για μην... ό,τι και να μιλάει, εφόσον δεν το προσδιορίζει, είναι ο κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ μιλάμε για ελληνικό πληθυσμό. Και τώρα θα δούμε. And a high level of education. Ένα μεγάλο επίπεδο εκπαίδευσης. Training. Εκπαίδευσης, education, εκπαίδευση η οποία... τεχνική εκπαίδευση. Ναι, η εκπαίδευση η κλασική, εκπαίδευση επαγγελματική. And protection of human health. Και προστασία της δημόσιας υγείας. Της αυτό είναι υγείας. Η προϋπόθεση πάνω στην οποία φτιάξανε το πώς θα λειτουργεί τώρα, πώς θα λειτουργούν βασικά τα κράτη-μέλη της Ευρώπης, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης, για να μπορέσουν, πώς το λένε, να έχουν οικονομική ανάπτυξη. Εάν πάμε στην ιδρυτική, πήγαινε λίγο στην ιδρυτική. Πάω. Εκεί πέρα, αυτά τα οποία λέει είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά που λένε και τα ανθρώπινα δικαιώματα... Provisions on the institutions, αυτό θέλουμε. Τέλος πάντων, τώρα δεν μπορώ να το ψάξω. Αυτό που λέει είναι ότι προστατεύει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία είναι το να θέλεις να ασκήσεις, να έχεις ελεύθερη πρόσβαση στο επάγγελμά σου. Ότι το να εργάζεσαι όπως θέλεις και όπου θέλεις. Το να παντρευτείς και να κάνεις οικογένεια. Το να μπορέσεις να συνευρίσκεσαι κοινωνικά και να δηλώνεις τις απόψεις σου. Αυτό πάει για τις διαδηλώσεις και για όλες τις διαμαρτυρίες. Το να εκφράζεις την πολιτική σου τοποθέτηση δημόσια και με όποιον τρόπο θέλεις. Αυτά είναι, εάν πάτε και τα δείτε, είναι στην ιδρυτική διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν λοιπόν βγαίνουν και μας λένε ότι έρχεται η Τρόικα και λέει ότι θα πρέπει το δικαίωμα στη στέγη, και άλλα πράγματα, απλώς δεν τα είπα, μπορείτε να τα διαβάσετε, γι' αυτό σας βάζουμε και τα links και ψάξτε τα. Όταν λοιπόν έρχονται και μας λένε και βγαίνουν αυτοί οι εντελώς ανέντιμοι, παράνομοι εγκληματίες που είναι και στην Βουλή και στην κυβέρνηση και ο καθένας προσπαθεί να μας πείσει ότι διαπραγματεύονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Τρόικα, πάλι που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση επί της ουσίας, και τα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα που είναι το δικό της το όργανο και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που κανείς δεν του δίνει σημασία γιατί στην πραγματικότητα το έχουν συμβουλευτικά και αυτοί το κρατούν και δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα. Σύμφωνα με αυτά που λένε οι ίδιοι. Αυτό που σας διαβάζω είναι από το BBC News βασικά τον Οκτώβριο του 2011 το οποίο που είχε δημοσιευθεί πώς συστάθηκε η Τρόικα για την Ελλάδα. Όταν λοιπόν βγαίνουν και λένε ότι μιλάνε αν θα κάνουν πληστηριασμούς, αν θα δώσουν στις τράπεζες, εάν, πώς το λένε, θα κατεβάσουν τους μισθούς, εάν θα κάνουν απολύσεις. Αυτό είναι ψέμα, διότι βασικά η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ίδια το απαγορεύει. Ακριβώς, δηλαδή παρανομούν οι ίδιοι. Και εδώ λοιπόν... Το θέμα είναι απλώς ότι ποντάρουν στο ότι δεν το ξέρουμε εμείς. Εδώ λοιπόν έρχεται και λέμε, ερχόμαστε και λέμε, γιατί το συζητάμε σήμερα, γιατί σήμερα το θέμα μας είναι η ανατροπή. Και δεν μπορεί να έρθει η ανατροπή εάν κανένας δεν ξέρει τι πραγματικά, ποιοι είναι οι πραγματικοί κανόνες οι οποίοι υπάρχουν. Και χορεύουν αυτοί όπως θέλουν με εμάς να καθόμαστε και να τους ακούμε και να μιλάμε. Εάν πραγματικά αυτό και να σχολιάζουμε αυτό που λένε χωρίς να πάμε μόνοι μας να κοιτάξουμε και να δούμε. Και θα μου πείτε πώς θα έρθει η ανατροπή με αυτό. Μα είναι πάρα πολύ απλό. Με μία απλή αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ότι ο τάδε υπουργός αυτή τη στιγμή πάει ενάντια σε αυτά και αυτά και αυτά, το οποίο σημαίνει ότι παραβιάζει τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα δεν μπορεί να υπάρχει, είναι παράνομος, θα πρέπει να διωχθεί, διότι διαφορετικά στην ουσία έχει διαλύσει, έχει τεινάξει στον αέρα τα βασικά καταστατικά, τους θεμέλιους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε το εξής επί αυτού ακριβώς. Καταρχάς λέει ο Νίκος, εδώ θα το διαβάσω αυτό και μετά θα
θα πω και κάτι άλλο. Λέει, τα ασφαλιστικά ταμεία δεν είναι οι οικονομικές πυραμίδες να εξαρτώνται από τις εισφορές των νέων εισερχομένων, αλλά οι συντάξεις των νυν συνταξιούχων εξαρτώνται από τα χρήματα που έπρεπε να είναι ήδη στα χρηματοκιβώτια τους. Από τα δικά τους τα χρήματα. Ο κάθε συνταξιούχος, εγώ μετά από 30 χρόνια, αυτό που θα πάρω είναι τα δικά μου τα χρήματα. Διότι αν εγώ τα είχα στα χέρια μου και τα αποταμίευα εγώ αυτά που είχα βάλει τότε. Απλά σε λογαριασμούς, ας το πούμε, της τράπεζας, απλώς και μόνο που να ανατοκίζονται. Όχι κίνησης, απλώς να υπάρχουν. Στην ουσία δεν είχα ένα κεφάλαιο που θα μπορούσα να το πάρω και να ζήσω την υπόλοιπη ζωή μου, όπως θέλω εγώ, ή να το επενδύσω τώρα και να έχω πολύ περισσότερες απολαβές. Άρα λοιπόν, στην προκειμένη την περίπτωση, είναι τα δικά μου τα λεπτά, τα οποία μου τα πήραν για να μου τα επιστρέψουν πολλαπλασιασμένα. Όχι για να κάνουν αυτή τη δουλειά την οποία κάνουν τώρα βασικά, για να με περιθωριοποιήσουν κοινωνικά και εμένα και τον κάθε ένα ασφαλισμένο όπως το κάνουν αυτή τη στιγμή. Και εδώ θέλω να πω, γιατί πιστεύω ότι είναι η σωστή στιγμή. Αυτό το οποίο το account, την τέλος πάντων περιγραφή των πραγμάτων που έγιναν σε αυτό στο ενικός, στην εκπομπή που ήταν ο Βρούτσης, το οποίο θα πούμε όπως μας μεταφέρθηκε από το συμπολίτη, τον Δημήτρη τον Κυρίτση, διότι εμείς δεν το είδαμε, διότι δεν έχουμε καν και τη δυνατότητα την ώρα που γίνεται αυτή η εκπομπή, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε ρεύμα. Δεν έχουμε, Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση μας πήρε, πριν με είχε πάρει ο συμπολίτης τηλέφωνο και μου είχε πει ότι θα πρέπει να ρωτήσω, θέλω να ρωτήσω αυτά τα πράγματα, εάν έχεις να μου πεις 2-3 έξτρα να του χτυπήσω εκείνη την ώρα. Σε νομοθεσίες και σε νομοθεσίες. Του είπα λοιπόν ότι θα του πεις για τον τάδε νόμο, για τα τάδε, τους ισχύοντες νόμους, οι οποίοι είναι υπερσυνταγματικοί και υπερισχύοντες. Αυτά που αναφέρουμε μέσα στα εξώδικα και στις, πώς το λένε. Λοιπόν, και θα λέω, αλλά μην περιμένεις να σου πει κάτι. Καλά, μου λέει, εντάξει. Λοιπόν, την επόμενη μέρα λοιπόν του στέλνω κι εγώ ένα μήνυμα, του λέω ότι αν θέλεις να μας πεις τι έγινε τέλος πάντων και τι είπε. Λοιπόν, μας πήρε λοιπόν, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι εγώ του τα είπα όλα αυτά. Και δεν μου απάντησε σαφέστατα. Πρόσεξε, σου είπε ότι προηγουμένως πριν πάει, όταν είχε κάνει αίτηση, το αίτημα για να πάει στην εκπομπή, τον πήρανε και του είπανε να μας πείτε τι. Σε γενικές γραμμές. Ένα προϊδεασμό, τι θα ρωτήσετε. Και είπε για να προετοιμαστεί ο υπουργός ουσιαστικά. Για να προετοιμαστεί ο υπουργός. Άρα εδώ βλέπουμε ότι όταν πηγαίνει ένας υπουργός, ήδη ξέρει τα θέματα που θα τον ρωτήσουν και έχει πάρει γραμμές για να δούμε τι έγινε στη συγκεκριμένη την περίπτωση. Δηλαδή, δεν είναι τόσο αυθόρμητο, βάζουμε τον υπουργό απέναντι. Ο υπουργός ξέρει εκ των προτέρων τι θα ερωτηθεί. Και του έχουν δώσει η εντολή του, όχι συμβουλή του, η εντολή του, τι ακριβώς θα πρέπει να πει και τι θα πρέπει, τι προφίλ θα πρέπει να δείξει. Παρόλο λοιπόν, μετά αφού τους είχε πει για τον ΟΕ, πήρε την τάνη και του είπε τους συγκεκριμένους νόμους. Τέλος πάντων, τον ερώτησε και έτσι όπως το άκουσα, τώρα δεν θα αποτολμήσω να μεταφέρω ακριβώς την ερώτηση που είχε κάνει. Όταν θα έχω τη δυνατότητα να σας το δείξω, θα σας το δείξω πιθανώς στην επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, πώς το ρώτησε. Σε κάθε περίπτωση δεν απάντησε και του είπε, κύριε λέει Κυρίτση, ξεχάστε αυτά τα οποία ξέρατε. Τώρα πια δεν υπάρχουν λεφτά για τέτοια πράγματα και τελείωσε το θέμα. Όχι, του είπε τους νόμους, του είπε αυτούς τους νόμους. Και του λέει, μα υπάρχουν αυτοί οι νόμοι, αν θυμάμαι καλά, ότι υπάρχουν αυτοί που λένε αυτά τα πράγματα και γυρίζει και του λέει, ξεχάστε αυτά που ξέρατε. Δηλαδή, ξεχάστε τους νόμους που αυτή τη στιγμή τρέχουν. Οι νόμοι οι οποίοι υπάρχουν. Ακριβώς. Και αυτό τώρα και του λέει ότι δεν υπάρχουν λεπτά. Για αυτά τα πράγματα. Για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, καταρχάς, ο νόμος δεν ενδιαφέρεται αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν λεφτά για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα πράγμα. Το δεύτερο όμως είναι το επικοινωνιακό. Τι μεταφέρεται στον κάθε πολίτη, ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι κοινωνικές κατακτήσεις, όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία ηχήθηκαν αίματα επί αιμάτων, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη και αλλού, λοιπόν, για να μπορέσουν να κατακτηθούν, ότι αυτά είναι πασέ. Είναι κάτι του παρελθόντος, τα οποία δεν ισχύουν. Και έρχονται αυτοί, οι οποίοι είναι ουσιαστικά οι εντολείς αυτών των ατόμων, για να μην τώρα τα χαρακτηρίσω χειρότερα, με ημερομηνίες που είναι του 2014, γιατί είναι για συμφωνίες μέσα σε πλαίσια, ξέρω εγώ, σειράς ετών κτλ., που οι οποίες λένε ότι είμαστε εδώ πέρα για να κρατούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, ξέρω εγώ, τα σεβόμαστε, τα θέλουμε,
Ναι. Τα τηρούμε. Λοιπόν, ουσιαστικά δηλαδή τι γίνεται. Περνάνε επικοινωνιακά στον κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει τι ισχύει και τι συνεχίζουν αυτοί να λένε ότι ισχύει. Ότι όλα αυτά τελειώσανε και ότι έχουμε μπει σε ένα είδος, ας πούμε, καινούριου μεσαίωνα. Λοιπόν, στηρίζονται στο γεγονός ότι ο κόσμος δεν τα ξέρει. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό το οποίο λένε στα χαρτιά και αυτό που υπάρχουν στα χαρτιά είναι παντιέρα τα ανθρώπινα δικαιώματα και το πώς αυτοί είναι για να τα προασπίσουν. Άρα λοιπόν, εδώ, αυτό το οποίο αυτοί βάζουν στα χαρτιά είναι που μετράει. Και τα χαρτιά μιλάμε τα διεθνή και αυτά τα οποία στην πραγματικότητα δημοσιεύονται, όχι αυτά που χάνονται μέσα στην Ελλάδα και υποτίθεται ότι δεν τα βρίσκουν ή αυτά που λένε τα λόγια τα οποία είναι πτερώεντα. Στην πραγματικότητα λοιπόν, αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι ποιοι είναι αυτοί οι νόμοι και για να δούμε τι απάντησε, έτσι όπως μας μεταφέρθηκε, αλλά θα το δούμε και θα το σχολιάσουμε συγκεκριμένα. Λοιπόν, και να δούμε τι απάντησε ο συγκεκριμένος αλήτης Βρούτσης βασικά στον, πώς το λένε, στον ασφαλισμένο συμπολίτη Κυρίτση. Του απάντησε, δεν του απάντησε επί της ουσίας. Άκουσε τους νόμους και δεν μπήκε καν να το σχολιάσει, γιατί δεν μπήκε να σχολιάσει τους νόμους, γιατί ξέρει ότι τους παραβαίνουνε. Άρα της είπε αυτά που ξέρουμε να τα ξεχάσουμε. Γιατί όμως αυτοί οι νόμοι δεν έχουν καταργηθεί. Γιατί το Σύνταγμα στα άρθρα τα οποία λέει δεν έχει μπει ένα χ. Διότι αν έμπαινε ένα χ, αυτοί θα είχαν χάσει το κεφάλι τους επίσημα. Όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Για να κρατηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ, θα έπρεπε αυτοί να είχαν δημοσίως τιμωρηθεί. Έστω και για τα μάτια. Και αυτό θα γίνει. Άρα λοιπόν, το πρώτο ήταν αυτό, ότι δεν απάντησε. Εκεί βέβαια, αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνει θα ήταν, αν υπήρχε η δυνατότητα μιας πραγματικής ελεύθερης επικοινωνίας, όταν βάζεις στην άκρη έναν υπουργό, δεν σταματάς τη μία ερώτηση, όταν αυτό σου πει την μπούρδα του, αυτό το οποίο του λες είναι ναι, αλλά εντάξει, αυτή είναι η απόψη σου, επί της ουσίας πες μου τι σημαίνει με αυτό το νόμο, πες μου με το δεύτερο, με τον τρίτο, με τον τέταρτο. Και το βασικό που θα έπρεπε να του πει είναι για πες μου και ποιος είναι ο νόμος. Για να δούμε, τον ξέρεις εσύ που είσαι εδώ πέρα για να μου πεις εμένα. Γιατί αν δεν τον ξέρεις, να τον πω εγώ και να μου πεις τι γίνεται με αυτό και με την πράξη την οποία κάνεις. Αυτό είναι το ένα. Και πάμε τώρα στο δεύτερο για να δούμε πόσο μαχητικό, πόσο ελεύθερο και πόσο. Και τι άλλο και αδέσμευτο. Ελεύθερο, μαχητικό, αδέσμευτο. Και αδέσμευτο είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα και ο δημοσιογράφος που το παρουσιάζει. Τι είπε σε σχέση με τα λεπτά, όταν του είπε λεπτά δεν υπάρχουν, μας είπε ότι σκέφτηκε ο συμπολίτης, τώρα δεν θα επιμείνω γιατί ξέρω ότι δεν θα πάρω απαντήσεις, θα του πω όμως για τα λεπτά δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι αυτό μας είπε. Δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, και του είπε, μα πού πήγαν τα λεπτά, έπρεπε να υπάρχουν στο ταμείο. Γιατί δεν υπάρχουν λεπτά, ότι τα λεπτά του είπε δεν βγαίνουν από τα, πώς το λένε, από τις εισφορές των ασφαλισμένων, αλλά είναι προπληρωμένα από τους συνταξιούχους. Και εκεί πέρα. Τι φαντάζεστε ότι έγινε, τι μας υπόθηκε, αλλά θα το δούμε. Ναι, το θυμάμαι εγώ. Μπράβο. Λοιπόν, τι υπόθηκε. Έπεσε ο αδέσμευτος, πώς το λένε, ο μαχητικός και ο ελεύθερος δημοσιογράφος Χατζηνικολάου και είπε ότι αυτά σταμάτησε την ερώτηση. Ναι. Πάμε παρακάτω. Δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το είπα, αλλά αυτό που είπε είναι ότι ο Χατζηνικολάου μπήκε και εμπόδισε την απάντηση. Σε μία άλλη εκπομπή που είχε βγάλει τον Σκορδά, ένα Σκορδά που είχαμε αναφέρει, τον ξανάβγαλε αυτή την εβδομάδα. Ήταν ο Τράγκας που το έκανε. Ο Χατζηνικολάου το έκανε. Ήταν πάλι, ήταν στην πρωινή του εκπομπή και κάτι είπε ο Σκορδάς πάλι για τα θέματα αυτά, τα τρέχοντα πληστηριασμούς και τέτοια πράγματα, αν δεν κάνω λάθος. Και αφού τον ρώτησε ο συγκεκριμένος ελεύθερος, αδέσμευτος κτλ. Δημοσιογράφος Χατζηνικολάου πράγματα τα οποία δεν απαντούσε ο Σκορδάς επί της ουσίας και έλεγε εκθέσεις ιδεών, αλλά τίποτα επί της ουσίας, τελείωσε η συζήτηση χωρίς να υπάρχει καμία πίεση, αντιπαράθεση, οτιδήποτε και φαίνεται ότι στο τσάτ τον είχαν προγγίξει από κάτω όλοι οι ακροατές, γιατί ενοχλημένος ο αδέσμευτος, ελεύθερος και μαχητικός Χατζηνικολάου, αυτό το οποίο είπε
Και τα λέω, αυτά είναι αυτά που λέει ο ίδιος. Ίδιος. Λοιπόν, για τον σταθμό του και για τον εαυτό του. Αυτό λοιπόν το οποίο έκανε, είπε, μα δεν καταλαβαίνετε να είστε έξυπνοι εσείς οι ακροατές, ότι όταν το ρωτάω μία φορά και δεν απαντάει, τον ξαναρωτάω και δεν απαντάει και το ρωτάω τρίτη φορά και δεν απαντάει, να καταλάβετε εσείς ότι πραγματικά δεν θέλει να μου απαντήσει, δεν έχει να μου απαντήσει. Εγώ όμως ως δημοσιογράφος δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Γιατί αυτό είναι πολιτισμός, όχι να τον έχω λέει στα σκηνιά. Το παίξει. Ναι. Άρα λοιπόν στον ενικό. Και στον κάθε ενικό. Και στον κάθε ενικό που λέει και το έχει κάνει παντιέρα. Πώς στην πραγματικότητα λέει ότι τον φέρνουμε μπροστά στους πολίτες. Εδώ λοιπόν, αυτό το κάνουμε ήταν μία παρένθεση επικοινωνιακά. Γιατί ο καθένας έχει βγει τώρα και έχει τρελαθεί να παρουσιάζεται ότι πραγματικά είναι μαχητικός και ότι είναι υπέρ της Ελλάδος, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Εδώ βλέπουμε πράγματα τόσο ακραία και θα πω ένα από το καθένα, όπως είναι ο Βενιζέλος. Δηλαδή το άτομο του οποίου δεν ξέρουμε την πραγματική υπόσταση, από πού έχει προέλθει και τι πραγματικά κρύβει από πίσω του, το οποίο έχει πάρει ένα ιστορικό όνομα, που πώς το επιτράπηκε και αυτό είναι εντελώς παράνομο, όταν αλλάζεις επίθετο θα πρέπει να έχεις την έγκριση της οικογένειας που φέρει αυτό το επίθετο. Άρα λοιπόν ο Βενιζέλος, ο φερόμενος ως Βενιζέλος, θα πρέπει να έχει πάρει την έγκριση της οικογένειας Βενιζέλου. Το συγκεκριμένο λοιπόν άτομο, το οποίο δεν ξέρουμε ποιος είναι, τι είναι και οτιδήποτε, αλλά ξέρουμε ότι είναι ένα άτομο το οποίο το ενδιαφέρει πραγματικά να αναρριχηθεί στην εξουσία με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Καναλάχης τον βρήκε. Ποιος είναι αυτός, τον ΚΕΑ, πάρα πολύ ωραία. Είναι ο συμπολίτης ο Κυρίτσης. Ναι. Είχε πει ότι ήταν 30 λεπτά αυτό που μας έστειλε. Λοιπόν, θέλεις να το δούμε? Το έχεις έτοιμο? Μπορούμε να το δούμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είναι πολύ ζωντανή η εκπομπή μας. Λοιπόν, να δούμε τι λέει. Και να, λοιπόν, είναι ακριβώς το θέμα του ΑΕ. Ναι, το έχουμε βρει. Ναι. Για να τα ακούσουμε, λοιπόν. Να βάλω και εγώ τα γυαλιά μου να το βλέπω. Κύριε Υπουργέ, Δημήτρης Κυρίτσης λέγομαι. Θα ήθελα να σημειώσω κάποια πράγματα που είπατε προηγουμένως. Άκουσα να λέτε ότι είστε ευχαριστημένος με το 8% που προσήλθε να ρυθμίσει χρέη στον ΟΑΕ. Ανάλογο ποσοστό είναι και τα χρέη που ρυθμιστήκαν στο ΙΚΑ και αυτό είπατε ότι είστε ευχαριστημένος. Αυτό εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα επιχείρημα για την κυβέρνηση να πει ένα όχι στην Τρόικα. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εγώ θα ήθελα να σας πω, γιατί μιλάτε για ανάπτυξη και ότι βοηθάτε τις επιχειρήσεις. Όταν στοχευμένα επικοινωνιακά ακούει ο Έλληνας πολίτης, σήμερα έγιναν 3 συλλήψεις στην Αθήνα, 2 συλλήψεις στα Φάρσαλα, 4 συλλήψεις στην Ξάνθη, 5 συλλήψεις στην Θεσσαλονίκη. Αυτό ασκεί μια τρομοκρατία και το ξέρετε πολύ καλά, νομίζω αυτό. Από εκεί και πέρα, όταν ο ίδιος άνθρωπος απειλείται με κατασχέσεις σπιτιών για ποσά από 5.000 ευρώ και πάνω, και δεν σας σημείωσα ότι ένας ασφαλισμένος του ΑΕ χρεώνεται για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 1.100 ευρώ το χρόνο, όταν δεν του παρέχεται. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε 3 χρόνια, μαζί με τις προσαυξήσεις που είναι 120% σύν τους στόχους υπερημερίας, αυτός ο άνθρωπος κινδυνεύει να χάσει σπίτι για υπηρεσίες που δεν του παρασχέθηκαν ποτέ. Αυτό δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα. Επίσης, θα ήταν καλό για όλες τις επιχειρήσεις και το πάγωμα των ασφαλιστικών εισφορών, επίσης και η σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με ένα ποσοστό. Από εκεί και πέρα, εγώ τέλος θα ήθελα να πω ότι προκύπτει θέμα πάρα πολύ σοβαρό και νομίζω έχετε υπόψη σας ότι ετοιμάζονται χιλιάδες αγωγές εναντίον του ΑΕ, γιατί έχει υπολογιστεί λάθος η ασφαλιστική κατηγορία που πληρώνουν οι ασφαλισμένοι. Ξέρετε ότι αυτό έχει συνδεθεί, βάσει του Προεδρικού Διατάγματος του 258 του 05, έχει συνδεθεί με το 20% του κατακεφαλήν ΑΕΠ. Όταν από το 8 πρέπει και να μετά, κλείσετε. Ναι, όταν από το 8 και μετά το ΑΕΠ πέφτει και οι εισφορές αυξάνονται, προφανώς λοιπόν, υπάρχει θέμα. Τι του λέει ο Χατζηνικολάου εδώ πέρα? Του που λέει έχει ότι πρέπει να κλείσετε. Εδώ πέρα λέει το θέμα το οποίο απασχολεί 3,5 εκατομμύρια Έλληνες, οι οποίοι είναι μέσα στον ΟΑΕ και αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν. Δηλαδή, βασικά, το μεγαλύτερο ποσοστό της οικονομικά ενεργής
του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Ελλάδος αυτή τη στιγμή και ο άλλος του λέει ότι πρέπει να κλείσει τη στιγμή που έχει αρχίσει και του αναφέρει την ουσία της υπόθεσης. Και τι είπε? Πάρα πολύ ωραία, εγώ δεν το είχα ακούσει, είναι πολύ ωραία η τοποθέτησή του. Ο άνθρωπος ήταν, όταν μας πήρε, είπε ότι δεν πήγε καλά, ήταν με πολύ πεσμένο το ηθικό. Για να τα ακούσουμε λοιπόν και λίγο πιο πίσω, καναλάρχη, από εκεί που είπε, που του λέει να σταματήσει. Γιατί έχει υπολογιστεί λάθος η ασφαλιστική κατηγορία που πληρώνουν οι ασφαλισμένοι. Ξέρετε ότι αυτό έχει συνδεθεί, βάσει του Προεδρικού Διατάγματος του 258 του 05, έχει συνδεθεί με το 20% του κατακεφαλήν ΑΕΠ. Όταν από το 8 πρέπει και να μετά, κλείσετε. Ναι, όταν από το 8 και μετά το ΑΕΠ πέφτει και οι εισφορές αυξάνονται, προφανώς υπάρχει θέμα. Και το τελευταίο που λέω είναι ότι θα έπρεπε βάσει διεθνής συνθήκης και νόμου που έχει υπογραφεί και κυρωθεί το 85, είναι ο 1532 το 85, αυτός ο νόμος υποχρεώνει το κράτος να παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους, ανεξαιρέτως και χωρίς καμία εξαίρεση. Μάλιστα. Αυτά ήθελα. Κύριε Υπουργέ. Ναι, κύριε Κυρίτση, ακούμε ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις. Ξέρετε όμως, γιατί είστε νέος άνθρωπος, επιχειρηματίας και λειτουργείτε στην ελεύθερη οικονομία, ότι δυστυχώς τα πράγματα, όπως τα ξέραμε, αλλάξανε. Κάποιος ο οποίος θα δίνει απλόχερα χρήματα στην ελληνική οικονομία έχει τελειώσει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πολύ απλά ότι για να διατηρήσουμε, κύριε Κυρίτση... Stop. Εδώ τώρα πρέπει να σχολιάσω, γιατί δεν το είχαμε δει και ήταν το διατάφτα όπως το θυμόταν και ο συμπολίτης ο Κυρίτσης βασικά που μας το είπε. Τι λέει βασικά? Το πρώτο το οποίο μιλάει ο συγκεκριμένος Βρούτσης για ελεύθερους επαγγελματίες. Η ερώτησή μου είναι, έχει υπάρξει ποτέ ελεύθερος επαγγελματίας ο Βρούτσης, ο ίδιος? Να σας απαντήσω εγώ, γιατί το ξέρω, διότι είχα πελάτη στο γραφείο μου, ο οποίος ήταν δύο πελάτες βασικά, που ήταν γονείς συμμαθητών των παιδιών του, της κόρης του, και βασικά βγαίνανε μαζί, ήταν οικογένεια. Και ξέρω τα πάντα γι' αυτό, σε ένα μεγάλο ποσοστό. Γιατί μου τα λέγανε μέσα από το τι έκανε η γυναίκα του, το τι έκαναν τα παιδιά του, στα δικά του τα παιδιά και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν ξέρω. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος ήταν εφοριακός, δημόσιος υπάλληλος. Πώς μπορεί να μιλήσει για το ελεύθερο επάγγελμα? Έχει βγάλει ποτέ μόνος του εισόδημα το οποίο να μην είναι εγγυημένο ασχέτως το πώς θα λειτουργήσει σαν δημόσιος υπάλληλος? Και μάλιστα τι δημόσιος υπάλληλος ήταν αυτός? Ήτανε συνδικαλιστής. Το οποίο ξέρουμε ότι ούτε καν την εργασία που κάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, ορισμένοι την κάνουν πολύ καλά και υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που δεν την κάνει καθόλου και το ξέρουμε όλοι, ή κάνει άλλα πράγματα. Στην πραγματικότητα λοιπόν, ο συγκεκριμένος ήταν ένας απλός συνδικαλιστής με στόχο να καθίσει σε μία καρέκλα ακόμη και σε αυτές τις επονίδιστες και επέσχυντες εποχές των προδοτών της Ελλάδος. Το πρώτο λοιπόν το οποίο δεν μπορεί να πει, και θέλω να το ξανακούσουμε αυτό το οποίο είπε, και θέλω και εγώ να το ξανακούσω, ότι ξέρετε ως ελεύθερος επαγγελματίας. Είναι λάθος. Το δεύτερο αυτό που είπε, είπε οι επιχειρηματίες, θέλω να το ξανακούσω ακριβώς πώς το λέει, για ανάλυση περιεχομένου και την παραμικρή λέξη την οποία θα πει. Το δεύτερο το οποίο λέει ότι αυτοί που δίνανε απλόχερα τα χρήματα στην Ελλάδα. Μα άνθρωπέ μου, που δεν είσαι και άνθρωπος, άτομο, στην πραγματικότητα αυτοί που πάντα δίναν απλόχερα τα χρήματα στην Ελλάδα ήταν ο ελληνικός λαός, ο οποίος εργαζόταν σε οποιοδήποτε επίπεδο της οικονομίας, την οποία εσείς ως παράσιτα, δηλαδή η κυβερνητική, αφαιμάζατε. Και το ελεύθερο επάγγελμα, το οποίο στην πραγματικότητα αναγκάστηκαν να τα αφήσουν στην Ελλάδα. Και ξέρετε πότε αναγκάστηκαν να τα αφήσουνε? Το 22. Αναγκάστηκαν να τα αφήσουν το 22 για να μπορέσουν να επιβιώσουν μετά από την τεράστια καταστροφή που μας έφεραν στη Μικρά Ασία, που μας έκαναν να χάσουμε τα κεκτημένα τα οποία μας είχαν δοθεί με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην πραγματικότητα λοιπόν, για να μπορέσουν να μην λιντσαριστούν τότε και αυτοί και οι οικογένειές τους και ισοπεδωθούν από όλους τους πρόσφυγες που ήρθαν εδώ, που τους κρατήθηκαν οι περιουσίες, που χάσανε την οικογένειά τους, αλλά και το τι έπαθε και η Ελλάδα που ήρθαν και πέσανε όλη η προσφυγιά επάνω και έπρεπε να τη συντηρήσει. Για να μπορέσουν λοιπόν να μην
τους εκτελέσουν τότε, και εκτελέσανε μόνο τους 6 στην πραγματικότητα, τους 5-6 πόσους ήταν. 6 ήταν η δίκη των 6, δεν ξέρω αν τους εκτέλεσαν όλους, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, που τους εκτελέσανε βασικά για να μην γίνει, φύγει όλη αυτή η τάξη, αυτό το οποίο κάνανε ήταν επιτρέψανε να ασκήσει ο κάθε ένας το ελεύθερο επάγγελμα όπως μπορούσε από το καλάθι, το πανέρι, από τη σακούλα με τα μπισκοτάκια που έκανε στην κουζίνα του με τη φουφού του, για να μπορέσει έτσι για να εκτονωθεί η κατάσταση. Και εκεί είδαμε το θαύμα της ελληνικής οικονομίας βασικά, το οποίο ήταν τεράστιο, και είδαμε ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν, και μια μεγάλη τάξη ανθρώπων, οι οποίοι ξεκίνησαν χωρίς να έχουν τίποτα και έγιναν βιοτέχνες. Ορισμένοι έγιναν και βιομήχανοι. Τώρα το πού κατέληξε η βιομηχανία τους και ποιος τα πήρε και τα άρχισε, και τα από εκεί και πέρα τα χρησιμοποιούσε, ένα άλλο θέμα. Άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι φτιάξαν την Ελλάδα και με τα πολεμικά αυτοί που φτιάξαν την Ελλάδα ήταν οι ίδιοι οι Έλληνες. Τα μόνα κεφάλαια τα οποία ερχόταν στο εξωτερικό, από το εξωτερικό αφιδώς από την Ελλάδα ήταν από δύο πηγές. Ήταν από μετανάστες, οι οποίοι όμως ήταν οι συντηρητές της οικογένειας, είτε ήταν τα μεγαλύτερα παιδιά, είτε ήταν οι άντρες ή και οι γυναίκες με τα πολεμικά της οικογένειας που είχαν τα παιδιά τους εδώ πέρα και την υπόλοιπη οικογένεια, τους γονείς ή όποιον κρατούσε τα παιδιά, και αφού εργαζόταν τα στέλναν αφιδώς τα χρήματα πίσω, ήταν τα εμβάσματα που ερχόταν, ήταν ναυτικοί. Ποιος μας έστειλε εδώ πέρα από το εξωτερικό χρήματα σε εμάς στην Ελλάδα? Γιατί τα δάνεια τα οποία λέτε ότι ήρθανε, ήταν αυτά τα οποία πήρατε εσείς, τα φάγατε με τους υποτιθέμενους δανειστές από το 1823 που έγινε η υπόθεση, γίνατε οι μεγάλες οικογένειες των Κοτζαμπάσιδων που υπήρχαν, φάγατε κι άλλα, των Αγάδων, οι οποίοι εξελενιστήκατε, και των Τζιφλικάδων, και στην πραγματικότητα αυτά τα χρήματα έγιναν ένα βάρος για μας, για να μπορείτε συνέχεια να μας παίζετε. Όπως και τα χρήματα με το σχέδιο Μάρσαλ, όπως και οποιαδήποτε κεφάλαια και κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εσείς τα ανέμεστε. Από ό,τι άκουσα, χωρίς να το δω, μου είπε η Τάνιο, το διαδίκτυο αυτή τη στιγμή βουίζει από το παλάτι που έχει χτίσει αυτό το άτομο ο Βενιζέλος, ο οποίος υποτίθεται. Την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα. Από το παλάτι που έχει χτίσει στη Θεσσαλονίκη, και δεν είναι το μόνο. Από πού τα έκανε αυτά τα χρήματα? Υποτίθεται ότι τα έχει η γυναίκα του. Αλλά και η γυναίκα του από πού τα έχει? Είναι από μια οικογένεια η οποία ήταν στην πολιτική σκηνή από τουλάχιστον τα μισά του προηγούμενου αιώνα, τους Μπακατσέλους, οι οποίοι είχαν εκδίσει την Ελλάδα βασικά. Στην προκειμένη λοιπόν την περίπτωση, τα χρήματα τα οποία λες, και θα το ξανακούσουμε, ήταν από τον ελληνικό λαό, από το μόχθο του, από την υπερφορολόγηση, η οποία γινόταν διπλή και τριπλή σε όλα τα επίπεδα, και από το κλέψιμο που του κάνατε εσείς οι μεσάζοντες, και αυτά ήτανε που είχαν κάνει ένα ζάπλουτο ελληνικό κράτος, το οποίο όμως δεν φαινότανε, γιατί το 5% περνούσε βασικά σαν να ήτανε η βασίλισσα του Σαββά. Σαν να ήτανε βασιλής, και από την άλλη μεριά το 95% με όλα αυτά, με εσάς τα παράσιτα, κατόρθωνε πραγματικά και είχε φτιάξει μια χώρα που είχαν πέσει όλος ο κόσμος επάνω της, όλοι οι λαοί της Ιφιλίου, δηλαδή όχι οι λαοί οι ίδιοι, οι κυβερνήσεις του. Οι κυβερνήσεις τους να μην την αφήσουν, και την είχαν κατορθώσει να την κάνουν μια χώρα που, όσο και αν τη λέγατε υποανάπτυχτη, όταν μεγάλωνα εγώ τα βιβλία μας γράφαν υποανάπτυχτους. Το 60 στα σχολεία, το 60 και το 70. Στο τέλος της Χούντας λέγανε αναπτυσσόμενοι. Μας είχατε τρελάνει με όλα αυτά τα θέματα, και όμως στην πραγματικότητα το επίπεδο το οποίο είχαμε κάνει της ζωής ήταν τόσο καλό που με όλη τη λαιλασία που μας έχετε κάνει αυτές τις δεκαετίες στην πραγματικότητα, ακόμη να έχουμε καλύτερο βιωτικό επίπεδο από αυτό που έχει ο μέσος πολίτης της Ευρώπης. Έχετε φαγωθεί για την ιδιοκτησία που έχουμε, για τα αυτοκίνητα τα οποία έχουμε, ό,τι και να έχει ο καθένας, και για τον τρόπο ζωής που έχουμε. Τον ξανακούμε. Και λειτουργείτε στην ελεύθερη οικονομία, ότι δυστυχώς τα πράγματα όπως τα ξέραμε αλλάξανε. Κάποιος ο οποίος θα δίνει απλόχερα χρήματα στην ελληνική οικονομία έχει τελειώσει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πολύ απλά ότι για να διατηρήσουμε, κύριε Κυρίτση, το επίπεδο των συντάξεων αυτών που είναι σήμερα,
αυτών που έχουν προσαρμοστεί, τα οποία είναι 28,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Να το ξαναπώ το νούμερο. Η δαπάνη ετήσια για συντάξεις στην Ελλάδα είναι 28,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο που κανείς δεν θέλει να πάει προς τα κάτω πλέον, stop. Πρέπει να υπάρξει stop. Μια απάντηση. Stop. Η δαπάνη των συντάξεων στην Ελλάδα, λέει. Καταρχήν, μιλάει για ελεύθερους επαγγελματίες και μπλέκει όλες τις συντάξεις στην Ελλάδα. Και εδώ ερχόμαστε και λέμε. Πέρα από, από τις άλλες αιτίες, για να δούμε... Λέει η Έλενα, ναι. Σε γενικές γραμμές ο Βρούτσης έλεγε ότι έχουμε δίκιο σε αυτά που του λέγαμε, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι. Τότε τι δουλειά είχε εκεί, σαν τι ήρθε, σαν τουρίστας. Όχι, εκεί ήρθε για να φάει ο ίδιος και να εμποδίσει να γίνει κάτι, το οποίο εμείς θα το πούμε, διότι ο συμπολίτης ο Κυρίτσης και άλλα άτομα τα οποία θέλουν να κάνουν μαζικές κινήσεις, μας δώσαν τις προτάσεις τους, είναι αυτές που σας είπαμε την περασμένη φορά, για το πώς θα πρέπει να εξυγιανθεί το ταμείο. Και ταυτόχρονα με τον συμπολίτη αυτό υπάρχουν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος άτομα τα οποία πραγματικά θέλουν να λάβουν, να πάρουν ως ασφαλισμένοι το ταμείο στα χέρια μας. Εδώ λοιπόν θα πούμε γιατί είναι τα άτομα σαν το Βρούτσι, γιατί τα οποία σε συνεργασία με μαχητικούς, αδέσμευτους και ελεύθερους σταθμούς, οι οποίοι καταδιώκονται και οι οποίοι απειλούνται για τις ζωές τους και όλες αυτές τις ανοησίες βασικά, στην πραγματικότητα έρχονται εκεί επικοινωνιακά για να μας πείσουν ότι, ότι η κατάσταση έγινε μόνη της. Μόνη της φτιάχτηκε μια κατάσταση. Ξαφνικά χάθηκαν τα λεπτά, ξαφνικά άλλαξαν οι συνθήκες. Έτσι τα καλά καθούμενα, δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε πώς έγινε. Will of God. Δηλαδή, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ούτε θεομηνία υπήρχε, ούτε πόλεμος υπήρχε, ούτε τίποτα ξαφνικά. Λοιπόν, και να μας πει ότι θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, παρόλο που οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εντολείς της Τρόικας και οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για να την ελέγχουν και επίσης το Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους και οι νόμοι του Ελληνικού Κράτους, οι πραγματικοί συνταγματικοί νόμοι και όχι η νόμη της εγκληματικής συμμορίας που υπάρχει τώρα επάνω και της προηγούμενης και των προηγουμένων, οι πραγματικοί συνταγματικοί νόμοι, όπως το Σύνταγμα ορίζει, εμποδίζουν βασικά όλες αυτές τις εγκληματικές πράξεις που κάνουν. Άρα λοιπόν, γιατί πιστεύετε ότι κάθισαν από το 12 μέχρι σήμερα αυτοί τα συγκεκριμένα άτομα στις 300 αυτές θέσεις εκεί πέρα. Διότι στην πραγματικότητα πήραν... Έχουν έρθει για να αρπάξουν ότι μπορεί ο καθένας για την πάρτι του να κάνουν συμφωνίες και να εξασφαλίσουν τους εαυτούς τους και τα παιδιά τους. Δεν τον ενδιαφέρει τον συγκεκριμένο. Αυτός λέει, χωρίς να έχει και αντίληψη κιόλας. Γιατί αν μπορούσαμε να συζητήσουμε, δεν το απαντάει επί της ουσίας του ανθρώπου. Εάν μπορούσαμε να συζητήσουμε σε αυτά τα οποία λέει, θα βλέπατε ότι στην πραγματικότητα δεν έχει αντίληψη. Δεν ξέρει τι λέει. Άρα λοιπόν μιλάει και λέει για το σύνολο των συντάξεων και για να δούμε ποιοι παίρνουν αυτές τις συντάξεις. Και πώς φτάσαν να υπάρχουν τόσες συντάξεις. Το πρώτο που θα σας πω εγώ είναι οι οικειοθελείς, οι εθελούσιες βασικά, συνταξιοαποχωρήσεις, οι οποίες βασικά επιβαρύνουν τα ταμεία χωρίς να υπάρχει με συνταξιούχους οι οποίοι δεν έχουν πληρώσει αντίστοιχες εισφορές. Βγάζεις ένα ενεργό άτομο στη συνταξιοδότηση από τα 40-45 όπως έγινε με την Ολυμπιακή, του δίνει σύνταξη, είτε θα την πάρει τώρα είτε θα την πάρει στα 65, θα την πάρει όμως χωρίς να έχει πληρώσει τις εισφορές. Άρα υπερφορτώνεις, μεγαλώνεις πλασματικά τον αριθμό των συνταξιούχων επίτηδες. Γιατί? Διότι πρέπει βασικά να δείξεις, να αδειάσεις την Ελλάδα από τις δημόσιες υπηρεσίες, από τους Έλληνες πολίτες, να χαρίσεις αυτές τις υπηρεσίες βασικά στους δικούς σου ανθρώπους, είτε είναι των εντολέων σου είτε είναι οτιδήποτε, να διορίσουν μέσα τους δικούς τους, τις κλίκες τους, οι οποίοι είναι μέλη των οικογενειών τους, ή εν πάση περιπτώσει και πολλοί από αυτούς δεν είναι Έλληνες, είναι ελληνόφωνοι πλέον, και από εκεί και πέρα, στην πραγματικότητα, να πεις ότι έχεις βουλιάξει το ελληνικό κράτος και την ελληνική οικονομία. Αυτό μπορεί να ακούγεται γενικό, μπορώ να σας το δείξω με χαρτί και μολύβι. Αυτό είναι το πρώτο. Λέει απολύσεις, απολύσεις, απολύσεις. Συνταξιοδοτήσεις για να μην απολυθείτε.
Οθεί λοιπόν, έχει οθήσει τόσες χιλιάδες κόσμο να πάει στη σύνταξη. Άρα ποιος φταίει? Εδώ δείχνουμε, όταν λες ότι οι συντάξεις βασικά θα πρέπει να βγουν από αυτούς που εργάζονται, όταν κάνεις τον περισσότερο κόσμο συνταξιούχο, ένα επίσης μεγάλο ποσοστό άνεργο και πολύ λίγους εργαζόμενους οι οποίοι φυτοζωούνε. Και ουσιαστικά και αυτοί και εργάζονται αυτοί, χωρίς να πληρώνονται. Μα αυτοί οι οποίοι πραγματικά συντηρούν είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, διότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ένα μεγάλο ποσοστό, βεβαίως πληρώνουν φόρους και αυτοί, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό των χρημάτων από τα οποία πληρώνουν τους φόρους έρχονται από τον ελεύθερο επαγγελματία που μόνος του βγαίνει έξω και τα βγάζει τα χρήματα. Και δεν εξαρτάται από το κράτος. Άρα λοιπόν στην προκειμένη, αυτό είναι το ένα. Για να δούμε λοιπόν, όταν ανοίξατε τα σύνορα επί Παπανδρέου, ούτε καν επί Σαμαρά, όταν ανοίξατε τα σύνορα και ήρθανε όλοι οι υποτιθέμενοι Έλληνες πολίτες που είχαν φύγει με τον εμφύλιο πόλεμο, που εκεί πέρα φέρατε τη Σάρα τη Μάρα και το κακό συναπάντημα και τους βαφτίσατε Έλληνες και τους βάλατε στα ταμεία όπως είναι το ΙΚΑ με συντάξεις που δεν τις πληρώναν από τις χώρες από τις οποίες προερχόταν, αλλά η Ελλάδα έκοψε. Και όταν μιλάμε το ΙΚΑ, τι εννοείται? Ότι εμείς οι φορολογούμενοι, ένα μεγάλο ποσοστό πήγαινε σε άτομα που δεν είχαν εργαστεί ούτε μεγαλώσει στην Ελλάδα για συνταξιοδότηση, σε αυτά και τις οικογένειές τους, και επίσης ένα ποσοστό των αποθεματικών, των περιουσιακών, του κάθε Έλληνα εργαζόμενου, είτε ήταν μισθωτός, είτε ήταν ελεύθερος επαγγελματίας, πήγαιναν στο, πώς το λένε, σε άτομα τα οποία είχαν έρθει αλεξιπτωτικά. Για να μην πούμε το τι έχετε συμφωνήσει με τους εργαζόμενους, με τους μετανάστες της Γερμανίας, που εκεί πέρα κάνατε πολύ αμφίβολες και σκαιές συμβάσεις, να πληρώνει ένα μεγάλο ποσοστό η Ελλάδα, ενώ βασικά τα χρήματα είχαν κρατηθεί στη Γερμανία όταν εργαζότανε οι συγκεκριμένοι μετανάστες. Για να μην πούμε τις συντάξεις που δώσατε υποτιθέμενα του ΟΓΑ στην κάθε θεία και μητέρα σας, όπως ακόμη και η μητέρα του Στουρνάρα, η οποία ήταν ζάπλουτη. Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει Στουρνάρα, υπάρχουν οι δρόμοι Στουρνάρα, ήταν μια οικογένεια ζάπλουτη. Μην τρελαθούμε τώρα ότι γιατί παίρνει η μητέρα του. Βεβαίως θα πάρει και το τελευταίο πενταράκι, γιατί αυτοί είναι άρπαγες. Αλλά στην πραγματικότητα δώσατε σε τέτοιους ανθρώπους πολλές συντάξεις, τις οποίες στην πραγματικότητα δεν τις δικαιούταν. Λέει εδώ η Έλενα, ναι, εμάς δεν μπορούν να μας πείσουν, προσπαθούν να πείσουν όλους τους άλλους. Φάνηκε ότι ήρθε σαν υπάλληλος της Τρόικα, σε τίποτα δεν απάντησε. Ο Βρούτσης μας είχε κάνει έξαλλους. Κόμπαζε ότι κατάφερε τον κατώτατο μισθό στα 500 ευρώ, όταν στην Ευρώπη το όριο της φτώχειας είναι περίπου στα 1000. Δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Ναι, για πες και το τελευταίο, γιατί λέει για τον κατώτατο μισθό. Ναι, κατά τα άλλα, μας έπρεξε με συγκρίσεις με τις άλλες χώρες της ΕΕ, όπου τους συμφέρει, χρησιμοποιούν την ΕΕ για σύγκριση. Στον ΟΑΕ δεν τους συμφέρει. Μα ούτε και στις συντάξεις που λες, αν κοιτάξεις βασικά αυτό που σας δώσαμε, τα links που σας δώσαμε, το τελευταίο του 2013, αυτό με τις 10 βασικές αρχές, αυτό που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, το βρείτε και το link. Και σε αυτό έχει ένα σχόλιο νίκη. Δύο λεπτά, ναι, ναι, στην πραγματικότητα, γιατί είναι πολλά. Είναι τρομερά πολλά. Και δεν φτάνει το τέταρτο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα μπορέσουμε να πούμε αυτά που λέγαμε. Θα τα πούμε την άλλη φορά. Τα λέμε όμως γιατί είναι σημαντικό. Ένα μεγάλο ποσοστό, το οποίο, ένα μεγάλο συστατικό και στοιχείο που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι η κατώτατη μισθή είναι θέμα το οποίο αποφασίζεται εθνικά και όχι σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα αποφασίζεται μετά από διάλογο εθνικό μέσα στο κράτος το ίδιο. Εδώ πέρα δεν θυμάμαι να έγινε. Όταν μας λέει ότι ο ίδιος κατάφερε το μισθό, είπε ότι ο ίδιος μίλησε με την Τρόικα. Πού είναι βάση με αυτό που υπεγράφει τον Οκτώβριο, αυτό το τελευταίο μανιφέστο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βγει και να μιλήσει για κατώτατους μισθούς, οι οποίοι είναι προϋπόθεση βασικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το μοντέλο ανάπτυξης που λέει και για να υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση και νομιμότητα, πού είναι να μιλήσει με τους εργαζόμενους? Πού είναι να μιλήσει, πού είναι να γίνει διάλογος για τον κατώτατο μισθό, ο οποίος να υπάρξει ομόφωνη θέση? Και ομόφωνη θέση σημαίνει να συμφωνεί ο εντολέας, ο ελληνικός λαός, ο ελληνικός λαός στον εντολοδόχο του, τον υπάλληλό του, τον κάθε υπουργό και υπουργίσκο και οτιδήποτε, για να πάει μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να συζητήσουν ακριβώς συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επισέλθει για να πει στην κάθε χώρα ποιος θα είναι ο κατώτατος μισθός. Αυτό λένε εκεί μέσα.
Στην ουσία μας λένε ότι κάθε χώρα αναλαμβάνει την ευθύνη των κατωτάτων μισθών. Με ποιον συζήτησε αυτός? Για να δούμε ποιος από τους Έλληνες εργαζόμενους βγήκε, ποιες κατηγορίες Ελλήνων εργαζομένων βγήκαν και συμφώνησαν για τέτοιους κατώτατους μισθούς που λέει αυτός. Ενώ υπήρχανε. Υπάρχει η ΓΕΣΕΕ γιατί κάνει τις απεργίες της και κατεβαίνει κάτω τις διαδηλώσεις της κτλ. Δεν υπήρχε ο κατώτατος μισθός. Άρα λοιπόν στην προκειμένη την περίπτωση, εδώ ο συγκεκριμένος έχει βγει και έχει παραπλανήσει τον ελληνικό λαό για πράγματα τα οποία είναι τεράστιες παρανομίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας λέει ψέματα, επίσημα. Το θέμα δεν είναι, Ελένη μου, συμπολίτησα Ελένη, Έλενα. Δεν είναι Έλενα το αν μας πείσει. Μα δεν θα πούμε αν μας έπεισε, δεν μας έπεισε. Αυτός εδώ πέρα, αυτό το άτομο εκεί πέρα, έχει βγει και φτύνει στο πρόσωπο του ελληνικού λαού και βγάζει τη γλώσσα έξω. Πώς θα γίνει η ανατροπή? Είναι δυνατόν να καθόμαστε, να δεχόμαστε ένα άτομο, σαν κι αυτόν και σαν τον οποιονδήποτε τέτοιον, που όλοι τέτοιοι είναι, να βγαίνουν και να μας λένε τα ψέματά τους ανέσχυντα? Είμαστε πραγματικά τόσο αναλφάβητοι που να μην μπορούμε να πάμε να διαβάσουμε τι στην οργή λένε οι βασικές συνθήκες? Εάν υπάρχει το άρθρο, είναι υποχρεωμένος να το ακολουθήσει. Εάν υπάρχει ο νόμος, είναι υποχρεωμένος να το ακολουθήσει. Αν αυτός βγάζει ένα παρανόμο που καταργεί τον βασικό νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να υπάρξει. Απλή λογική είναι. Άρα λοιπόν, στην προκειμένη την περίπτωση, και έρχεται ο κάθε δημοσιογράφος, θα δούμε τώρα πώς θα το χειριστεί. Έρχεται ο κάθε δημοσιογράφος, ο οποίος όταν θέτει τέτοια θέματα, είναι υποχρεωμένος να λέει αντικειμενικά τι υπάρχει. Όχι να αφήνει τον κάθε ένα. Αυτή είναι η ιδεοντολογία της δημοσιογραφίας. Αυτό είναι το νόμιμο. Δεν μιλάω για ηθικά. Λέει ότι ναι, για τις πρόωρες συντάξεις υποτίθεται ότι το κράτος αναπληρώνει τις αντίστοιχες εισφορές που χάνουν τα ταμεία και γελάει. Ναι, δύο λεπτά. Το πληρώνουμε κιόλας. Δύο λεπτά. Κάτσε, κάτσε. Γιατί εδώ πέρα δεν είναι. Αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε όταν θα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα και μετά πραγματικά να είναι η καλύτερη σάτιρα που θα μπορεί να υπάρχει για όσους δεν το έχουν ζήσει. Ναι. Για τους ανθρώπους που καίγονται ζωντανοί από τα κεράκια γιατί δεν έχουν φως, δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι αστείο. Για τον άνθρωπο ο οποίος πάει να πάρει το φάρμακο από το φαρμακείο και δεν το δίνει γιατί δεν έχει την κάλυψη και θα πεθάνει ή θα έχει ένα τεράστιο πρόβλημα που θα του χαλάσει την ποιότητα ζωής του, αν έχει ζωή βασικά, δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Και δεν μπορούμε να το δούμε έτσι. Διότι τι είναι η σάτιρα και το χιούμορ στην προκειμένη περίπτωση? Είναι μία παθητική, βασικά, είναι μία παθητική επιθετική κίνηση, γιατί δεν μπορείς να, πραγματικά να αμυνθείς ή να επιτεθείς αυτόν που θέλεις με τον σωστό τρόπο. Άρα λοιπόν το γελιοποιείς το θέμα, ούτως ώστε στην πραγματικότητα να έχεις μια εκτόνωση. Μα τώρα δεν θέλουμε τέτοια εκτόνωση. Δεν μας χρειάζεται σάτιρα αυτή τη στιγμή. Αυτό που μας χρειάζεται είναι η δράση. Για φανταστείτε, υπήρχε σάτιρα το 1940, αλλά ήταν στα μετόπιστεν. Ο άλλος που πολεμούσε και έτρεχε, ας το πούμε, την ξυφολόγχη να καρφώσει τον Ιταλό, ο οποίος τον είχε κομματιάσει με τις σφαίρες και του είχαν, πώς το λένε, με τα πόδια του που δεν τα αισθανόταν από κρυοπαγήματα, δεν είχε κουράγιο και όρεξη να ασχοληθεί και να το γελιοποιήσει αυτό το πράγμα, γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσει πραγματικά το χάρο απέναντι για να μπορέσει να έχει την επόμενη μέρα ο ίδιος και αυτή που είχε από πίσω του. Στην προκειμένη λοιπόν την περίπτωση, η ανατροπή, για να μπορέσει να σταθεί οποιοδήποτε σχέδιο το οποίο μπορούμε να πούμε, είτε είναι νομικό, είτε είναι στους δρόμους, είτε είναι στις πληρωμές, είτε είναι οτιδήποτε, θα πρέπει να ξεκινήσει από εδώ. Και αυτοί το επιβάλλουν αυτό το πράγμα. Το μόνο που μπορούμε, τι είναι δηλαδή, να τον κοροϊδέψουμε και τι του κάναμε αυτούν? Αυτό το οποίο αυτός τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι βγήκα τους τα είπα, δεν μπορούν να μου πούνε τίποτα γιατί προστατεύομαι και στην πραγματικότητα εγώ κοιτάζω τι θα οικονομήσω για τα παιδιά μου, τα οποία τα προετοιμάζω να με διαδεχτούν, ιδιαίτερα την κόρη του αυτός ο συγκεκριμένος, λοιπόν, για να με διαδεχτεί και επίσης με ποιον θα την παντρέψω για να μπορέσω να κάνουμε και μια δυναστεία. Αυτό σκέφτεται. Τον ενδιαφέρει αν εμείς αυτή τη στιγμή θα γελάσουμε, εμείς τι τσιριζόμαστε.
δικό μου το παιδί μπορεί να μην το βρει η αυριανή μέρα και το δικό σου. Αυτός δουλεύει για τα παιδιά του. Άσχετα το τι κάνει στα παιδιά του επί της ουσίας σαν άτομα, αλλά στην πραγματικότητα τυπικά κοινωνικά, έτσι στο σύστημα που ζούμε, δουλεύει για τα παιδιά του, όπως και ο Βουλγαράκης έλεγε για τα παιδάκια μου. Για τα δικά του τα παιδάκια σκότωνε άλλα παιδάκια, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Συνεχίζουμε. Πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα? Πολύ, κύριε Υπουργέ. Αυτά τα χρήματα για να βρεθούν, κύριε Κυρίτση, πρέπει να κοιτάξουμε, να νοικοκυρέψουμε πλέον αυτό που λέγεται ασφαλιστικό σύστημα. Και μία διάσταση του νοικοκυρέματος δεν είναι άλλο από το να αναζητήσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Στο ταμείο του ΑΕ, παραδείγματος χάρη, έχουμε ένα άνοιγμα πάνω από δύο λεπτά. Το να νοικοκυρέψουμε, δύο λεπτά, αυτό που λέει να βρεθούν τα λεπτά. Τα λεπτά υπήρχαν. Το πρώτο, πριν να βρούμε τα λεπτά, θα πρέπει να δούμε γιατί έφυγαν τα λεπτά και πού πήγαν. Γιατί αν τα ψάξουμε, θα τα βρούμε να τα φέρουμε πίσω. Το δεύτερο είναι που λέει να νοικοκυρέψουμε επιτέλους. Δηλαδή, όλοι αυτοί που πέρασαν, αν πιάσουμε από την εποχή του ΓΑΠ, για να μην πιάσουμε από παραπίσω, που κάθε φορά μας νοικοκύρευαν, και σωστά μας νοικοκύρευαν. Μας νοικοκύρευαν τόσο καλά που εμείς μέναμε στο δρόμο και αυτοί φτιάχναν παλάτια. Λοιπόν, κάθε φορά λοιπόν, αυτοί υποτίθεται ότι μας νοικοκύρευαν. Και έρχεται ο καθένας και λέει: επιτέλους πρέπει να νοικοκυρέψω. Άρα λοιπόν, στην προκειμένη την περίπτωση, και με αυτό που λέει, τι λέει, ότι και αυτή τη στιγμή είναι ανοικοκύρευτο το ταμείο. Ότι και αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα κανένας δεν ξέρει τι γίνεται στο ταμείο, άρα γίνεται ο κλέψας του κλέψαντος και στην πραγματικότητα δεν ξέρει η αριστερά τι πει η δεξιά. Ο ίδιος βασικά λέει ότι δεν ξέρουν τι κάνουν. Και το μόνο το οποίο λέει, και το μόνο που λέει, ότι ένα μέρος του νοικοκυρέματος είναι οι εισφορές. Για να τον ακούσουμε. Τα οποία είναι 28,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Να το ξαναπώ το νούμερο. Η δαπάνη ετήσια για συντάξεις στην Ελλάδα είναι 28,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο που κανείς δεν θέλει να πάει προς τα κάτω πλέον, πρέπει να υπάρξει μια απάντηση. Πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα? Πολύ, κύριε Υπουργέ. Αυτά τα χρήματα για να βρεθούν, κύριε Κυρίτση, πρέπει να κοιτάξουμε, να νοικοκυρέψουμε πλέον αυτό που λέγεται ασφαλιστικό σύστημα. Και μια διάσταση του νοικοκυρέματος δεν είναι άλλο από το να αναζητήσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Στο ταμείο του ΑΕ, παραδείγματος χάρη, έχουμε ένα άνοιγμα πάνω από δισεκατομμύριο, δεν είμαι έτοιμος να σας πω. Ποιος θα πληρώσει αυτή τη διαφορά? Γιατί εύκολα θα πω εγώ να παγώσουμε τα πάντα. Ποιος θα πληρώσει τις συντάξεις? Δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Το άνοιγμα που λέει το ένα δισεκατομμύριο είναι πλασματικό σε πρώτη φάση. Διότι εξαρτάται πώς υπολογίζει τις εισφορές. Τι ζητάει και τι μπορεί ο άλλος να δώσει και τι δικαιούται και πραγματικά και υποχρεούται να δώσει. Άρα λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, το ένα δις το οποίο λέει αυτή τη στιγμή είναι ένα εικονικό όπως είναι και οι προϋπολογισμοί. Πώς πέφτουν έξω οι προϋπολογισμοί και βγαίνουν τα ελλείμματα? Κάθεται και λέει κάποιος, ας υποθέσουμε, είναι φτιαγμένα έτσι, επίτηδες, αλλά ας υποθέσουμε ότι είναι. Κάθεται κάποιος και λέει, για να δω, θα βάλω φόρο στον καπνό. Πόσο καπνό παίρνουν τώρα? Τόσο. Θα ανεβάσω τους φόρους, αλλά θα έχω τόσα έσοδα. Και δεν σκέφτεται ο ανόητος, εγώ σας λέω ότι είναι δόλιος, αλλά ας το πάρουμε έτσι, ή ο βλάκας με την νομική έννοια. Δεν κάνετε να σκεφτεί ότι αν το ακριβίνω, δεν θα τα παίρνουν. Θα μειωθεί η ποσότητα. Άρα επί της ουσίας θα φτάσω να έχω τα ίδια, αν όχι και λιγότερα από ό,τι είχα. Το μόνο που θα κάνω είναι θα βάλω αυτόν τον καταναλωτή να τα πληρώσει πιο ακριβά και να έχει λιγότερα. Αφού λοιπόν υπολογίσει ότι τόσα θα πάρω από τον καπνό, τόσα θα πάρω από το αλκοόλ, τόσα θα πάρω από, πώς το λένε, από φόρους. Όταν βάλεις φόρους επιφόρων και από την άλλη μεριά δεν υπολογίζεις το τι εισόδημα έχει ο άλλος όταν στην πραγματικότητα εσύ ο ίδιος το έχεις κλείσει το εισόδημα. Και σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο γιατί δεν είναι τωρινό αυτό το θέμα, είναι σαφέστατο ότι όλα αυτά που υπολογίζεις είναι στο μυαλό σου και εικονικά, πλασματικά. Όταν λοιπόν έρθει η στιγμή του πραγματικού ταμείου, θα έχεις έλλειμμα. Άρα λοιπόν, να γιατί ποτέ δεν μπορεί να ανανύψει η οικονομία. Και να γιατί σας είπα ότι αν ένας άνθρωπος πραγματικά ειλικρινής θέλει να φτιάξει την Ελλάδα για να μην χαντακωθούμε όλοι. Και όταν λέω ειλικρινής, ενώ τον κάθε πολίτη ο οποίος έχει ένα σπίτι, βασικά έχει μια δουλειά, είναι ενήλικας και έχει μπορέσει να συντηρήσει οικογένεια με τον άλλο. Και ξέρει προσδαφαίρεση. Μπράβο. Στην πραγματικότητα αυτό που κάθεσαι και βλέπεις είναι τι έχω, αυτά έχω. Για να δω τι είναι οι ανάγκες μου, θα κοιτάξω τι με παίρνει να κάνω σε πρώτη φάση για να μπορέσω να ικανοποιήσω τις ανάγκες μου και να μην στην πραγματικότητα έχω ελλείμματα.
Άρα λοιπόν, όταν ο άλλος δεν ξέρει αυτό το απλό βασικό θέμα, είναι υπάρχει περίπτωση να καθίσει και να βγάλει άκρη. Αυτό είναι βασικό να το σκεφτούμε. Και εδώ ήθελα να πω και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Παραδείγματος χάρη στην εποχή του Ανδρέα του Παπανδρέου, τότε που έκανε τις μεγάλες κοινωνικές παροχές και που σκότωσε βασικά ένα μεγάλο ποσοστό της οικονομίας της Ελλάδος επίτηδες και τα έδωσε στα μεγάλα συμφέροντα με τον τρόπο που τα έδωσε, αλλά τώρα ας μην μπούμε εκεί, είχε κάνει το εξής. Είχε πει ότι έκανε, καταρχήν και εκεί είχαμε μεγάλα προβλήματα, λιτότητα η οποία γινόταν με διάφορους τρόπους. Στην αρχή ήταν με υποτιμήσεις του χρήματος, με διολιστήσεις κτλ. Δηλαδή μείωνε την αγοραστική ικανότητα του κόσμου. Από την άλλη μεριά, λοιπόν, στους ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιαίτερα στον χώρο της εκπαίδευσης, τι έκανε στα φροντιστήρια. Και μιλάω τα φροντιστήρια, αλλά όχι στα ιδιωτικά σχολεία την εποχή εκείνη. Τα ιδιωτικά σχολεία ανήκαν βέβαια σε ημέτερους. Κανένα σχολείο επί της ουσίας δεν ανήκει σε ένα άτομο το οποίο δεν είναι πλήρως ενταγμένο και πολλά από αυτά είναι μάσκες πολύ συγκεκριμένων ξένων σχολείων. Όπως είναι το κολέγιο των Τυρί ή το Πύρση ή οτιδήποτε, που έχει πάρα πολλά μικρά ελληνικά σχολεία υποτιθέμενα, όχι μικρά, τα οποία είναι δικές του προεκτάσεις, αλλά φαίνεται ότι ανήκουν σε Έλληνες. Λοιπόν, στην προκειμένη λοιπόν την περίπτωση, αυτό το οποίο έκανε σε φροντιστήρια, τα οποία, γιατί ήταν τα φροντιστήρια, διότι μέσα στο δημόσιο υπήρχαν πάντα οι κομματικοί και όχι μόνο η πρασινοφρουρία, αλλά ήταν από όλες τις παρατάξεις, ήταν οι συνδικαλιστές και τα λοιπά, από όλα τα κόμματα, σε ποσοστά όμως. Ο υπόλοιπος όμως αυτή ήταν το 5%. Ο υπόλοιπος ελληνικός λαός πώς μπορούσε να επιβιώσει. Ένα μεγάλο πράγμα το οποίο έκαναν πολλοί ήταν τα ιδιαίτερα μαθήματα. Είτε ήταν ιδιαιτεράς, είτε έκανα φροντιστήριο, είτε μαζευόταν, είτε οτιδήποτε. Τι έκανε λοιπόν για να κάνει κοινωνική πολιτική. Αυτό το οποίο έκανε ήταν. Παγίωσε, έβαλε ότι δεν υπάρχει αύξηση διδάκτρων. Και ταβάνι έβαλε. Ταβάνι. Όχι ταβάνι, έλεγε ότι δεν αυξάνονται τα χρήματα, τα δίδακτρα, τα παγώνω. Τα πάγωσε επί σειρά ετών. Και ταυτόχρονα, την ίδια εποχή, ως εργατοπατέρας, στους εργοδότες που ήταν ο ίδιος. Δηλαδή, ο κάθε ένας ο οποίος πήγαινε καλά στο επάγγελμα, ας το πούμε, έκανε καλά τη δουλειά του, μπορούσε να δημιουργήσει και άλλες θέσεις εργασίας. Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν και το δικό μας, το οποίο κάναμε κάτι πειραματικό, εν πάση περιπτώσει, και ξεκινήσαμε εγώ και ο σύζυγός μου και φτάσαμε να έχουμε 11 με 12 θέσεις εργασίας. Λοιπόν, αυτό το οποίο έκανε, τι ήτανε. Μας αντιμετώπιζε ως εργοδότες, σαν τον Βαρδινογιάννη δηλαδή, και είπε ότι θα βοηθήσω τον εργαζόμενο. Είχε στρέψει τα δύο. Δηλαδή. Είχε διχάσει την κοινωνία. Ναι, ήταν ένα είδος, ας το πούμε, εμφυλίου οικονομικού ο οποίος είχε γίνει. Και εκεί έγιναν τεράστιες παρανομίες, που τότε όμως και εγώ δεν είχα τη δυνατότητα να τα ελέγξω με τους νόμους, αλλά στεκόμουν στους δικηγόρους και γι' αυτό έκανα πάρα πολλά λάθη. Λοιπόν, αυτό το οποίο έκανε, ενώ έβαλε πάγωμα στα δίδαχτρα, στις αμοιβές των ορομισθείων ή των καθηγητών, αυτό το οποίο ακόμη είτε ορομίστη, είτε με μισθό, είτε οτιδήποτε, έδωσε, κάθε χρόνο δίνει τεράστιες αυξήσεις. Το ίδιο πήγαινε βέβαια αναλογικά και στο ΙΚΑ. Ο ΟΑΕ αυξηνότανε, το ΤΕΒΕ ήταν τότε, το ΤΕΒΕ αυξηνότανε, τα ενίκια αυξηνότανε, αυξάνανε, αλλά οι πρώτες ύλες αυξάνανε. Οπότε στην πραγματικότητα τι γινότανε. Αυτό το οποίο έκανε ήταν ότι έκλεισε ένα μεγάλο ποσοστό ελευθέρων τέτοιων επαγγελματιών, αλλά άφησε τις αλυσίδες οι οποίες δημιουργήθηκαν, όπως η ευρωγνώση. Η οποία πρώτα ήταν ο Καραρίγας και μετά η ευρωγνώση, η οποία είναι συγκεκριμένοι οι μέτεροι που γίνονται με συγκεκριμένες καταστάσεις. Είναι δικοί τους δηλαδή. Είναι οι ίδιοι μέτοχοι μέσα και κάνουν αυτή τη δουλειά. Και όχι μόνο. Στην πραγματικότητα δηλαδή, αυτό το οποίο έκανε ήταν να απολύει τους εργαζομένους, να κλείνει τις θέσεις εργασίας, οι οποίοι πηγαίναν στις δικές τους αλυσίδες και δουλεύαν τζάμπα. Ή δουλεύανε βασικά μαύρα, ή δουλεύανε με πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία απαιτούνται, αλλά όταν πηγαίνανε και κάνανε αναφορές στις επιθεωρήσεις εργασίας, στην πραγματικότητα αυτό το οποίο το κάνανε ήταν να βάζανε στο αρχείο. Ενώ αν ένας άλλος, εγώ θα σας πω τι έγινε σε μένα, και ήταν το εξής τρελό πράγμα,
το οποίο υπήρχε, πώς σου τίναζε στον αέρα την ελεύθερη επιχείρηση, και αυτό μιλάμε την εποχή που υποτίθεται ότι το Πασόκ είχε δώσει λακκόστ σε όλους. Εντάξει, και όλες τις καταστάσεις, και είχε σταματήσει τις διάφορες, πώς το λένε, ανισότητες οι οποίες υπήρχαν οι κοινωνικές. Εγώ είχα φτάσει στο σημείο ότι όταν άτομο το οποίο ήρθε να εργαστεί σε μένα με τις πρώτες 2 εβδομάδες δεν μπόρεσε και δεν θέλησε πραγματικά να συνεργαστεί, με αποτέλεσμα να βλάπτονται οι μαθητές οι οποίοι υπήρχαν και να έρθουν οι γονείς και να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα, αυτό που έγινε ήταν ζήτησα τη λύση της συνεργασίας για τους 2 μήνες, της έδωσα το, πώς το λένε, της έδωσα την αποζημίωσή της και τι έγινε, η οποία ήταν και συνδικαλίστρια του Πασόκ, μετά φάνηκε. Λοιπόν, είχαν πει ότι δεν μπορούσες να απολύσεις άτομο το οποίο εργαζόταν ως καθηγητής σε φροντιστήριο παραμόνο εάν τον έπιανες μέσα στο σχολείο να βιάζει μαθητή. Μέσα στην τάξη. Μέσα στην τάξη. Λοιπόν, μόνο διαφορετικά, τότε. Ακόμη αν είχε πρόβλημα ψυχασθένειας, διότι υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις, γιατί έμαθα από άλλες καταστάσεις. Εάν υπήρχαν άτομα που βιοπραγούσαν, ήταν άτομα που δεν κάνανε καλά τη δουλειά τους, δεν μπορούσες να τον διώξεις πριν να τελειώσει η περίοδος. Δηλαδή να τον κρατήσεις 6, πώς το λένε, και μάλιστα να τον κρατήσεις, να τον κρατήσεις σε 9 μήνες. Να μπαίνει στην τάξη και να εκτίθονται τα παιδιά. Εγώ λοιπόν δεν το δέχτηκα αυτό, αφού πήγαμε τότε στις επιτροπές που υπήρχαν δήθεν υπέρ του εργαζομένου, φτάσαμε στα δικαστήρια, μου έκανα αγωγή. Και ενώ εάν δούλευε 9 μήνες θα έπαιρνε 300.000 δραχμές την εποχή εκείνη, μιλάμε για το 89, όχι το 88, το 88 ήταν, το 89 ήταν το βρώμικο που είχε αλλάξει, το 88, θα έπαιρνε 300.000 και κάτι ψηλά. Τελικά μου είπαν ότι δεν είχα δικαίωμα να την απολύσω βάσει αυτού του νόμου, και εδώ συγκρίνεται με το τι γίνεται τώρα, παρόλο που υπήρχαν σαφείς αποδείξεις ότι πραγματικά και διαμαρτυρίες και ότι δεν έκανε τη δουλειά της και δεν συνεργαζόταν δηλαδή με αυτό που έπρεπε να κάνει, με το αντικείμενό της. Λεγόταν Θεόνη Παπαδάκη συγκεκριμένα, το φάκελο τον έχω ακόμη. Και αυτό το οποίο μου κάνανε ήταν μου βάλανε και με την έφεση τελικά, μου βάλανε να τις πληρώσω 1,5 εκατομμύριο δραχμές. Γιατί λέει την απόλυσα και της δημιούργησα ψυχικό άλγος. Και όταν πήγα στην έφεση μου το αυξήσανε και παραπάνω. Που απαγορεύεται στην έφεση μόνο να μειώσουν. Λοιπόν, μπορούν. Μου το αυξήσανε. Αλλά τότε δεν το ξέραμε λοιπόν, και δεν το είπαν οι δικηγόροι. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση η οποία στην πραγματικότητα πώς τορπιλίζουν την οικονομία και τι κάνουν με όλα αυτά τα οποία λέει. Άρα λοιπόν, ένα απλό παράδειγμα ήταν για το τι κάνουν και πώς στοχευμένα τεινάζουν στον αέρα την οικονομία της χώρας, ενώ από την άλλη μεριά υποτίθεται ότι προσπαθούν να δείξουν ότι εξυπηρετούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων. Τώρα βέβαια δεν υπάρχει ούτε και αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε το βρούτσι για να τελειώσουμε μόλις τελειώσει αυτό εδώ το... Σκεφτείτε, κύριε Υπουργέ, έπρεπε να υπήρχαν, τα λεφτά τα έχουν δώσει οι συνταξιούχοι. Κύριε Κυρίτσι, εγώ λέω αυτή τη στιγμή ότι διαχειρίζομαι δημοσιονομικά ένα ταμείο, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει μία δαπάνη 28 απάντηση. Πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Πολύ, κύριε Υπουργέ. Αυτά τα χρήματα, για να βρεθούν, κύριε Κυρίτσι, πρέπει να κοιτάξουμε, να νοικοκυρέψουμε πλέον αυτό που λέγεται ασφαλιστικό σύστημα. Και μία διάσταση του νοικοκυρέματος δεν είναι άλλο από το να αναζητήσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Στο ταμείο του ΑΕ, παραδείγματος χάρη, έχουμε ένα άνοιγμα πάνω από δισεκατομμύριο. Δεν είμαι έτοιμος να σας πω. Ποιος θα πληρώσει αυτή τη διαφορά? Γιατί εύκολα θα πω εγώ να παγώσουμε τα πάντα. Ποιος θα πληρώσει τις συντάξεις? Σκεφτείτε, κύριε Υπουργέ, έπρεπε να υπήρχαν, τα λεφτά τα έχουν δώσει οι συνταξιούχοι. Κύριε Κυρίτσι, εγώ λέω αυτή τη στιγμή ότι διαχειρίζομαι δημοσιονομικά ένα ταμείο, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει μία δαπάνη 28,6 δις το χρόνο για συντάξεις. Ναι, απλά λέμε και πρέπει στο, να λέμε βρω έσοδα. Όμως, ότι το δεν ξέρετε, χρήματα, ενώ θα ακούστε να κύριε Κυρίτσι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Θα σας πω, περιέγραψα και πριν το τοπίο. Το ξέρετε ότι στη χώρα μας, με εξαίρεση το ΙΚΑ μόνο τα που το τελευταίο χρόνια έκανε αυτή τη δουλειά, κανένα άλλο ασφαλιστικό ταμείο δεν αναζητούσε εισφορές. Δεν αναζητούσαμε τις εισφορές, δηλαδή πλήρωνε όποιος ήθελε. Και τελικά πλήρωναν αυτοί οι οποίοι ονομάζουμε συνεπείς, οι οποίοι πληρώναν, πληρώνουν και θα πληρώνουν μια ζωή, και όποιος ήθελε δεν πλήρωνε, και την περίοδο της ευημερίας. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλα ελλείμματα στα ταμεία και με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε να είναι μία από τις αιτίες
που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Σήμερα αυτά τα πράγματα τα μαζεύουμε, τα νοικοκυρεύουμε. Φτιάξαμε το κέντρο ίσπραξης ασφαλιστικών εισφορών για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με το οποίο αναζητούμε συνολικά για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία πρώτη φορά τις ασφαλιστικές οφειλόμενες εισφορές. Για να διατηρήσουμε το ταμείο του ΑΕ, που επαναλαμβάνω κύριε Κυρίτση, μέσα σε αυτή την ύφεση έδειξε για πρώτη φορά αύξηση των εσόδων του. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημα. Καλησπέρα για από μένα. Τσιφτσής Γιάννης. Εδώ πρέπει να πω ότι παρατήρησα ότι δεν το διάκοψε ο Χατζηνικολάου. Το παίρνω πίσω λοιπόν αυτό που είπα. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν παίρνω πίσω για την τακτική την οποία ακολουθεί. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τον διέκοψε εδώ πέρα ο Χατζηνικολάου. Ναι, αλλά όμως δεν είπε στον Υπουργό να απαντήσει σε αυτό. Άλλο αυτό. Αυτό δεν είπαμε. Αλλά δεν μας του είχε πει, τελειώνεται, συντομεύεται στην πρώτη ερώτηση. Αυτό θα πρέπει για την τάξη. Διότι έτσι όπως μου είχε μεταφερθεί, αυτό το τελειώνεται, συντομεύεται δεν ήταν εκεί που τον διέκοψε. Το γεγονός είναι το εξής, και εδώ έχουμε να δούμε το εξής. Εγώ λοιπόν τον καταγγέλω αυτή τη στιγμή ότι είναι δημόσιος ψεύτης ο Βρούτσης και θέλω να σου πω ο Βρούτσης. Λοιπόν, αφού είπαμε για τον Χατζηνικολάου, γιατί πρέπει. Όχι, θα πρέπει να επανέλθει η τάξη. Ναι. Δεν το διέκοψε σε αυτή την περίπτωση. Εδώ λοιπόν για να δούμε τι απάντησε, του είπε ο συμπολίτης Κυρίτσης ότι βασικά ότι τα χρήματα αυτά τα έχουν πληρώσει οι ασφαλισμένοι. Και τι είπε. Αφού του το είπε τρεις φορές, γύρισε και τι είπε πάλι. Ότι έχω εγώ δημοσιονομικά, δεν μας ενδιαφέρει το δημοσιονομικά, διότι εδώ μιλάμε για κάθε ταμείο. Μπλέκει λοιπόν το δημοσιονομικό χρέος, το οποίο είπαμε πώς δημιουργείται με τα ελλείμματα, διότι από εκεί δημιουργείται το δημοσιονομικό χρέος. Λοιπόν, με τα ελλείμματα των προϋπολογισμών και με όλα αυτά τα πράγματα και από πού παίρνουν αυθαίρετα και πού δίνουν. Αυτό μπορούμε να το δούμε εν εκτάσει σε μια άλλη φάση. Και τι λέει μετά. Ότι από όλα τα ταμεία μόνο το ΙΚΑ ήταν αυτό που πλήρωναν οι εργαζόμενοι. Αλλά στα άλλα ταμεία, και εδώ μιλάμε για τον ΟΕ τώρα συγκεκριμένα, το ΤΕΒΕ δηλαδή. Το βασικό μέρος του ΟΕ είναι το ΤΕΒΕ. Εμείς. Το πρώην ΤΕΒΕ. Που λέει ότι όποιος ήθελε πλήρωνα. Εγώ λοιπόν. Και δεν το ζητούσα, δεν το κυνηγούσε ο ΟΕ. Εγώ λοιπόν έχω να του πω ότι είναι δημόσιος αυτή τη στιγμή, ότι βασικά όχι μόνο ψεύδεται, αλλά εάν πραγματικά, όπως είπε προηγουμένως, ότι δεν έχει άποψη για το πόσο είναι το ποσό του ελλείμματος ή τι συμβαίνει με τον ΟΑΕ, γιατί είπε δεν το γνωρίζω, που θα έπρεπε να το γνωρίζει, αλλά πώς ξέρει ότι δεν πληρώνανε στο ΤΕΒΕ. Εγώ, η Όλγα Γεριτσίδου λοιπόν. Σας είπα τι ακριβώς γινόταν με την δική μου την επιχείρηση, την οποία την ξεκίνησα το 86 και την έκλεισα από δική τους βασικά κατάσταση και καταδίωξη το 2006 επίσημα, το 2005 είχε πεθάνει. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι συνέβη στην δική μου την περίπτωση. Στη δική μου την περίπτωση σας είπα τι έκαναν. Ήταν λοιπόν ένα μεγάλο θέμα βασικά να μπορέσω να αντεπεξέλθω σε όλα τα έξοδα. Κοίταζα λοιπόν που θα δώσω προτεραιότητα. Το πρώτο που έδινα προτεραιότητα ήταν η μισθή των εργαζομένων. Το είχα από τον πατέρα μου και το έχω πάντα, όπως είμαι και για, όπως λέω, για τους συμπολίτες ή οτιδήποτε. Ο μισθός των εργαζομένων και το ΙΚΑ. Άρα λοιπόν το ΙΚΑ τους. Η δική μου, πώς το λένε, η συνεισφορά, αλλά και οι κρατήσεις από τους δικούς τους, τους μισθούς που θα έπρεπε να πάνε, πήγαιναν στο ΙΚΑ. Με αποτέλεσμα να καθυστερώ τις δικές μου τις εισφορές στο ΤΕΒΕ. Να σας πω λοιπόν τι συνέβη, δεν θυμάμαι τη χρονολογία, μπορώ να το δω, γιατί υπάρχει δικαστική απόφαση. Βασικά, ξαφνικά, ενώ ήμουνα στο συγκεκριμένο σχολείο, γιατί εμείς το λέγαμε σχολείο και όντως ήταν πρότυπο πειραματικό, γιατί κάναμε εκεί πέρα όλες μας τις μελέτες και αυτά τα οποία μετά μπορέσαμε να βγάλουμε στον τομέα μας και γι' αυτό έχουμε τη συγκεκριμένη καταξίωση, είναι γιατί έχουν γίνει για 20 χρόνια οι μελέτες και έχουν αναπτυχθεί τα συγκεκριμένα εργαλεία και οι τρόποι διδαχής κτλ. Ενώ λοιπόν ήμουνα σε αυτό το σχολείο, έρχεται η αστυνομία και με συλλαμβάνει. Και μάλιστα μου είπαν ένα νόμο, τον οποίον δεν τον ήξερα, γιατί δεν έψαχνα τους νόμους. Μέσα στους πελάτες μας ήτανε και παιδιά αστυνομικών. Στους πελάτες μας ήταν παιδιά πολλά, δηλαδή ήταν παιδιά όλων των τάξεων, όλων των επαγγελματικών τάξεων. Υπήρχαν λοιπόν και παιδιά αστυνομικών. Παίρνει λοιπόν τηλέφωνο έντροφος ο σύζυγός μου και λέει τι συνέλαβαν. Λέει για ποιο,
Του λέει ένα νόμο, λέει αυτό είναι για κατοχή ναρκωτικών. Λοιπόν, με πάνε στο αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου και λέω εκεί πέρα, ρώτησα και μου λένε δεν το ξέρουμε κι εμείς, μας ήρθε να σας συλλάβουμε για να περάσετε αυτόφορο. Χωρίς να ξέρουν τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, μιλάει με δικηγόρο μετά και του λέει ότι υπάρχει και περίπτωση, είναι για οφειλές σε ασφαλιστικό ταμείο. Και από εκεί μάθαμε ότι υπήρχε χρέος στο ΤΕΒΕ, το οποίο πήγαν να με βρουν σε μια άλλη διεύθυνση που εγώ δεν έμενα και δεν μου έδωσαν το δικαίωμα να πάω να το τακτοποιήσω, να το ρυθμίσω ή, εν πάση περιπτώσει, να το αποχρεώσω. Το βεβαίωσαν ερήμην μου, με δίκασαν ερήμην μου, δεν με πήρανε, όχι ψέματα, δεν με πήρανε για αυτόφορο, με πήρανε για να με φυλακίσουν μέσα. Και πώς το λένε, με καταδικάσαν ερήμην μου και ήρθαν να με συλλάβουν. Και όταν το είδαμε, από εκεί και πέρα, ο δικηγόρος έκανε την έφεση η οποία χρειαζόταν, πήγα και το πλήρωσα, ενώ θα έπρεπε να κάνω άλλες διαδικασίες και να τους στραβά, τώρα θα έκανα άλλα πράγματα. Και βεβαίως έληξε το περιστατικό. Αυτή ήταν η πρώτη φορά μέσα στη δεκαετία, πρέπει να ήταν 80, τέλη 80, αρχές 90, κάπου εκεί ήταν. Μπορώ να το βρω όμως. Ήταν το πρώτο. Και με αθώσαν γιατί είχα αποχρεώσει. Το δεύτερο, το οποίο με είχαν συνεχώς, ενώ είχα ρύθμιση, το 9. Το 9 με είχαν υπόδικη και έπρεπε να πηγαίνω κάθε εξάμηνο να παρουσιάζομαι στο δικαστήριο ότι κρατάω τη ρύθμισή μου. Μία ρύθμιση, την οποία έπρεπε να πληρώσω και πλήρωσα 12.000 ευρώ στον ΟΑΕ την στιγμή που όλο μου το ετήσιο εισόδημα το 9 ήταν το πολύ 18.000 ευρώ. Και θυμάμαι, δηλαδή, ό,τι λέει λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πληρώνουν εισφορές ΟΑΕ. Επίσης, πες και κάτι άλλο. Εγώ με τη δική μου την περίπτωση. Ναι. Ήσουν μόνη σου ή ήτανε. Πόσος κόσμος. Κόσμος ήτανε. Αυτό δίκαζε. Αυτό δίκαζε βασικά. Λοιπόν, είδανε που δεν τρέχει. Άρα λοιπόν, αυτό δίκαζε. Αυτό λοιπόν που λέει είναι κατάπτυστο ψέμα για να πει ότι στην πραγματικότητα τα χρήματα που διεκδικούν από συντάξεις δεν έχουν πληρωθεί από τις εισφορές. Και ότι υπήρχαν ασφαλισμένοι οι οποίοι πραγματικά δεν πληρώνανε. Είναι ψέμα. Οι μόνοι που δεν πληρώνανε ήταν οι δικοί τους πιθανώς. Τους οποίους αν τους βρούμε θα είναι ένα μικρό και ποσοστό. Στην 20ετία διαγραφόταν. Θα είναι ένα μικρότατο ποσοστό. Ψεύτης και κλέφτης μαζί. Διότι καλύπτει τις κλεψίες που έγιναν. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να ολοκληρώσουμε γιατί ήδη έχουμε και αργήσαμε να έρθουμε, αλλά και τώρα τρώμε την ώρα του καναλάρχη. Αυτό το οποίο θέλω να πω, δεν είπαμε τίποτα από όλα αυτά τα οποία θέλαμε επιμέρους. Απλώς δεν τα είπαμε έτσι όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Είπαμε όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό και βασικό. Αυτοί ανέσχυντα βγαίνουν και κάνουν επικοινωνιακές δηλώσεις για να μας πείσουν ότι στην πραγματικότητα ότι αυτό που κάνουν είναι νόμιμο. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι και εντός και εκτός Ελλάδας, όχι τους νόμους που ψηφίζουν αυτοί από μια βουλή η οποία είναι άκυρη και παράνομη και είναι όλοι μια μέλη εγκληματικής συμμορίας, είναι οι βασικές ιδρυτικές συνθήκες και οι μεγάλες συνθήκες οι οποίες σφραγίζουν τη λειτουργία και του κράτους μας, όπως είναι το Σύνταγμα, αλλά επίσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία ελέγχονται, γιατί αν αυτοί παραβιάζονται, τότε δεν υπάρχει από τη μια το κράτος και από την άλλη δεν μπορεί να σταθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν, επειδή το γνωρίζουν αυτοί και ξέρουν ότι έχει πλησιάσει η ώρα που δεν θα μπορέσουν να το κρατήσουν, διότι πολίτες σαν και εμένα, σαν τον Κυρίτσι, τον συμπολίτη και σαν πολλούς άλλους, αυτή τη στιγμή έρχονται και τους δείχνουν, έλα εδώ με τον νόμο να μου πεις ακριβώς αυτά τα πράγματα. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι από τη μια μεριά την τρομοκρατία με τους κυβερνητικούς που τους έχουν ξεγραμμένους, αυτοί οι οποίοι θα τους πουλήσουν, που τους βάζουν να κάνουν αυτή τη δουλειά, και από την άλλη προετοιμάζουν την κατάσταση για να μπορέσουν να φέρουν μια ελεγχόμενη μεταπολίτευση. Το δεύτερο λοιπόν κομμάτι για την ανατροπή είναι μάθε μόνος σου και ψάξε μόνος σου να δεις τον κάθε νόμο και την κάθε αναφορά. Μην ξεχνάς ότι άγνοια του νόμου
Δεν επιτρέπεται. Ας τα αφήσουμε αυτό. Δεν μπορούμε να το αντέξουμε, διότι θα πεθάνουμε. Αυτό δεν επιτρέπεται. Το δεύτερο το οποίο θα πρέπει να κάνεις είναι χρησιμοποίησε πραγματικά το μυαλό σου. Το τρίτο είναι μην δέχεσαι τι σου λέει ο κάθε δημοσιογράφος, διότι στην πραγματικότητα ο δημοσιογράφος είναι εκεί για να ενισχύσει αυτό το οποίο λέει ο κάθε εγκληματίας ο οποίος παρουσιάζεται ότι στην πραγματικότητα έχει δικαίωμα να ηγείται της χώρας και να μας λέει πώς θα ζήσουμε τις ζωές μας. Γιατί αν έκανε σωστά τη δουλειά του ο δημοσιογράφος, δεν θα μπορούσε να σταθεί ο πολιτικός. Άρα. Και δεν θα πήγαινε στον δημοσιογράφο. Βασικά, μόνος σου, μην εμπιστεύεσαι κανέναν. Ψάξε, ψάξε, ψάξε. Έχεις, άμα ξέρεις γράμματα, μπορείς και να διαβάσεις. Μπορείς να καταλάβεις, δεν μπορεί να σε ξεγελάσει κανείς. Μην εμπιστεύεσαι να σου μασίσει ο άλλος αυτό το οποίο υπάρχει. Και σκέψου. Καλή σου νύχτα και αυτή τη στιγμή, κάθε συμπολίτη μας, αυτή τη στιγμή βάζουμε αυτό πλέον το οποίο είναι αυτό που τους περιμένει από εμάς που δεν θα περιμένουμε να μας φέρουν τη μεταπολίτευση και να μας επιβάλλουν ένα 89 ή οτιδήποτε άλλο το οποίο θα τους κάνει να ξαναυπάρξουν και να ξαναχορέψουν έτσι όπως είναι τώρα. Αυτό το οποίο πραγματικά εύχεται ο καθένας μας. Όσοι γεννούν πρωθυπουργοί, όλοι τους θα πεθάνουν. Και παραδειγματικά για να μην το ξανακάνει κανείς διεθνώς. Αμήν. Καλή σας νύχτα. Καλή νύχτα.